Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Αλέξανδρο Χρήση. Δηλαδή δεν είμαστε μαζί, αλλά την κάνουμε διαδικτυακά, θα την κάνουμε τη συζήτηση. Να μιλήσουμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο του που λέγεται «Ο Μάρξ του Κομμουνισμού» από τις εκδόσεις Καψιμή. Αλέξανδρο, ευχαριστώ πολύ καταρχάς που αποδέχτηκες την πρόσκληση και πάλι να μιλήσουμε. Εγώ ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευκαιρία, Ηλία, να συζητήσουμε αυτό το βιβλίο και κυρίως να το αντιμετωπίσουμε, νομίζω, ως μια αφορμή. Σωστά. Έτσι, για να ανταλλάξουμε επιχειρήματα και σκέψεις. Σωστά, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, να κάνω την πρώτη ερώτηση. Βεβαίως. Επίσης, θέλω να πω πριν αρχίσουμε ότι στη σύνθεση των ερωτήσεων με βοήθησε και ο σύντροφος Στέλιος. Τις κάνουμε μαζί, δηλαδή. Ωραία. Ωραία. Θέλω να μου ξαναπείς έτσι με λίγα λόγια, γιατί νομίζω το είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει για το βιβλίο σου «Ο Μάρξης της Δημοκρατίας». Με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η μετάβαση από τον δημοκράτη Μάρξ στον κομμουνιστή Μάρξ. Και όταν μιλάμε για δημοκρατία και Μάρξ, τι εννοούμε? Είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία, μια ρεπουμπλικανική, είναι μια δική του δημοκρατία? Και ποια στοιχεία υπάρχουν από τον δημοκράτη Μάρξ στον κομμουνιστή Μάρξ? Ναι. Νομίζω ότι έχει ίσως μια σημασία να πω ότι αυτό το βιβλίο, ο Μάρξ του κομμουνισμού, είναι ουσιαστικά το τρίτο σε μια σειρά μελετημάτων, τα οποία έχω εκπονήσει, ας το πω έτσι, στο διάστημα των 15 τελευταίων χρόνων. Η πρώτη στιγμή ήταν ο Μάρξ της εξέγερσης. Ο Μάρξ της εξέγερσης στον κήπο του Επίκουρου, που ασχολιόταν με τον Μάρξ στα φοιτητικά του χρόνια, τον Μάρξ ως συγγραφέα μιας διδακτορικής διατριβής με θέμα την Δημοκρίτεια και την Επικούρια φυσική φιλοσοφία. Εκεί είχα ασχοληθεί με τον Μάρξ ως ένα στοχαστή που ξεκινούσε τη διαδρομή του με έντονο το εξεγερσιακό στοιχείο, το στοιχείο της απόκλησης από μια συστημική πορεία, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, και το οποίο είχε εμπνευστεί από την φιλοσοφία του Επίκουρου. Ως δεύτερη στιγμή, σε αυτή την σειρά των μελετημάτων, ήρθε το βιβλίο μου «Ο Μάρξ της Δημοκρατίας», που ασχολήθηκε με εκείνη την περίοδο της ζωής και του έργου του Μάρξ, κατά τον οποίο εκείνος δεν είχε ακόμη προσχωρήσει σε αυτό το οποίο θα ονομάζαμε κομμουνιστικό κίνημα ή κομμουνιστική υπόθεση. Είχε προσλάβει εκεί και επεξεργαστεί μέσα από την δική του οπτική μια ριζοσπαστική εκδοχή δημοκρατίας, που στην κορύφωσή της χαρακτήρισε με τον όρο αληθινή δημοκρατία. Αυτή η ριζοσπαστική προσέγγιση του Μάρξ στη δημοκρατία, κατά τη δική μου τουλάχιστον ανάγνωση, ήταν ριζικά διακριτή από την φιλελεύθερη αντίληψη της δημοκρατίας. Η δημοκρατία του νεαρού προ-κομμουνιστή Μάρξ ήταν μια δημοκρατία ως τρόπο ζωής με βασικό ζητούμενο και ζήτημα τον αυτοπροσδιορισμό του ανθρώπου. Ήταν μια δημοκρατία που σε αντίθεση προς την φιλελεύθερη δεν αντιμετώπιζε την πολιτική και κατ' επέκταση το κράτος σαν ένα εργαλείο για την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά αναζητούσε μέσω της πολιτικής έναν κοινοτικό και με αυτή την έννοια θα έλεγα κοινοτιστικό καλύτερα τρόπο ζωής, εκεί όπου οι άνθρωποι από κοινού στο πλαίσιο μιας κοινότητας επιδιώκουν την ολοκλήρωσή τους ως προσωπικότητες. Στην
στα τέλη του 1843, αρχές του 1844, όταν πια ο Μάρξ, όπως θα δούμε, έχει μετακινηθεί από τη Γερμανία και έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, αρχίζει πλέον, ιδιαίτερα από την άνοιξη του 1944, η διαδρομή του στον κομμουνισμό. Η βιωματική του προσέγγιση προς το παρισινό προλεταριάτο και μέσω αυτής το άνοιγμά του προς τον κομμουνισμό. Με μία έννοια, το αρχικό ετούμενο από την πλευρά του Μάρξ, που ήταν αυτό της αυτονομίας, του αυτοπροσδιορισμού του ανθρώπου, της αυτοθέσμησης, για να δανειστώ έναν όρο που τον επικαιροποίησε ο Καστοριάδης, της αυτοθέσμησης της κοινότητας και των μελών της, ήταν ένα αίτημα που ο Μάρξ το ανέδειξε από τα πρώτα κείμενά του, ακόμη από το κείμενο της διδακτορικής διατριβής που προανέφερα. Το επεξεργάστηκε περαιτέρω στον ριζοσπαστικό προβληματισμό του για τη δημοκρατία, με τη μορφή της αληθινής δημοκρατίας, και το αναβάθμισε ακόμη περισσότερο μέσα στην δική του προσέγγιση, την δική του αντίληψη για τον κομμουνισμό. Θέλω εδώ να πω ότι προφανώς η σκέψη και το έργο του Μάρξ, όπως όλων των σημαντικών διανοητών, εξελίσσεται δυναμικά μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Περνάει μέσα από διάφορες φάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθεί μία προδιαγεγραμμένη πορεία, τόσο η ζωή όσο και το έργο του. Δεν υπάρχει, με άλλα λόγια, κάποια κρυμμένη τελεολογία η οποία πραγματώνεται. Αυτήν την πορεία, αυτήν την δυναμική της σκέψης και του έργου του Μάρξ εν προκειμένου, ερχόμαστε εκ των υστέρων να την κατανοήσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία της κατανόησης προσωπικά καταθέτω αυτήν την διάκριση περιόδων όσον αφορά το μαρξικό έργο και την μαρξική σκέψη. Υπάρχει το πάγιο ζητούμενο, επαναλαμβάνω, σε όλες αυτές τις στιγμές της αυτονομίας, του αυτοπροσδιορισμού ως στοιχείου που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο μέσα από τους αγώνες του, μέσα από τις επιδιώξεις του, και είναι το στοιχείο ακριβώς αυτό της αυτονομίας, του αυτοπροσδιορισμού, που, ξαναλέω, σαν κόκκινο νήμα συνδέει τον Μάρξ της εξέγερσης με τον Μάρξ της δημοκρατίας και τον Μάρξ της δημοκρατίας με τον Μάρξ του κομμουνισμού. Μιλώντας για τον Μάρξ του κομμουνισμού, δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε πίσω τον Μάρξ της εξέγερσης ή τον Μάρξ της δημοκρατίας. Οι στιγμές αυτές, οι περίοδοι αυτές της ζωής και του έργου του δεν χάνονται, αλλά αναβαθμίζονται και εντάσσονται πλέον σε ένα πιο επεξεργασμένο και πιο προωθημένο, θα έλεγα, πλαίσιο, που είναι αυτό του μαρξικού κομμουνισμού. Αυτό σαν μια έτσι γενική τοποθέτηση, εισαγωγή, σε σχέση με την πρώτη σου ερώτηση, Ήλια. Ωραία, ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, μια που αναφέρθηκε στην εγκατάσταση του και τη μετακίνηση του Μάρξ στο Παρίσι. Ναι. Γράφει στο βιβλίο ότι το Παρίσι ως τόπος επιλέγει από τον Μάρξ κυρίως λόγω υπαρξιακής μετατόπισης. Ναι. Λέω γι' αυτό τι σημαίνει. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Τα πρώτα βήματα της διανοητικής του πορείας, της πνευματικής του ζωής και παραγωγής, βεβαίως ο Μάρξ τα κάνει στην Γερμανία, στην πατρίδα του. Έχει από πολύ νωρίς, θα έλεγα εξ αρχής, την αίσθηση ότι ξεκινάει μία πορεία, ότι βρίσκεται σε μία στιγμή μετάβασης της ζωής του, ιδιαίτερα τα χρόνια όπου τον βρίσκουμε ως φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,
και στη συνέχεια ως συγγραφέα αυτής της διδακτορικής διατριβής που προανέφερα με θέμα την φυσική φιλοσοφία του Δημόκριτου και του Επίκουρου. Έχει έντονο αυτό το αίσθημα της μετάβασης ο Μάρξ και συνειδητά το εκφράζει αυτό το στοιχείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία σωζόμενη επιστολή του προς τον πατέρα του με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου του 1837, όταν ο Μάρξ είναι ήδη φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ξεκινάει ως εξής. Υπάρχουν στιγμές της ζωής που μπαίνουν σαν ορόσημα μπροστά από τον περασμένο καιρό, συνάμα όμως δείχνουν ξεκάθαρα μια κατεύθυνση καινούρια. Σε ένα τέτοιο μεταβατικό σημείο νιώθουμε αναγκασμένοι να κοιτάξουμε το παρελθόν και το παρόν με το αετήσιο μάτι της σκέψης για να αποκτήσουμε έτσι συνείδηση της πραγματικής μας θέσης. Βρίσκεται σε μία συνεχή, θα έλεγα, συνομιλία με τον εαυτό του και την εποχή του από τα πολύ νεαρά του χρόνια και νιώθει ακριβώς ότι βρίσκεται σε μία στιγμή μετάβασης, μετατόπισης, η οποία ολοένα και περισσότερο βαραίνει επάνω του. Αφού ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή, ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Ιένας το 1841. Στη συνέχεια, και καθώς δεν είχε πλέον καμία ελπίδα λόγω και της περαιτέρω συντηρητικοποίησης του προσικού καθεστώτος να ακολουθήσει μια πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, κάτι τέτοιο είχε διαφανεί ως δυνατότητα με την υποστήριξη και του Μπρούνο Μπάουερ. Τελικά και ο Μπάουερ αποπέμφθηκε από την πανεπιστημιακή ζωή και ο Μάρξ βέβαια έχασε την οποιαδήποτε ελπίδα. Μεταστράφηκε στη μάχημη δημοσιογραφία, τη μάχημη δημοσιολογία, αρθρογράφησε στην εφημερίδα του Ρήνου, ένα σημαντικό φιλοσοφικο-πολιτικό έντυπο εκείνου του καιρού, του οποίου έγινε και αρχισυντάκτης ο ίδιος το φθινόπωρο του 1842. Δεν θα αργήσει μετά από λίγους μήνες το εγχείρημα αυτό να οδηγηθεί σε ένα άδοξο τέλος μέσα από τις διαρκείς παρεμβάσεις της λογοκρισίας. Καταλήγει να παραιτηθεί ο ίδιος ο Μάρξ από την εφημερίδα και η εφημερίδα μετά από λίγο να διακόψει την κυκλοφορία της. Εκεί τον καταλαμβάνει ασφαλώς ένα δεύτερο κύμα έτσι, υπαρξιακής αναζήτησης, θα έλεγα. Έχει πιστεί ότι πρέπει να αλλάξει δρόμο, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξει να συμβάλλει στο μεγάλο ζητούμενο του αυτοπροσδιορισμού και με αυτή την έννοια της ελευθερίας. Εκείνη την περίοδο, από την άνοιξη του 1843 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 1843, λίγο πριν μετακινηθεί δηλαδή στο Παρίσι, έχει μια διαρκή επικοινωνία με τον Άρνολντ Ρούγκε, έναν από τους εκπροσώπους των νέων Χεγκελιανών, των αριστερών Χεγκελιανών, και από κοινού κάποια στιγμή ξεκινούν τον σχεδιασμό ενός περιοδικού με τον τίτλο «Deutsch-Französische Jahrbücher», γερμανογαλλικά χρονικά. Στην ανταλλαγή επιστολών που έχει με τον Ρούγκε εκείνο το διάστημα, αυτό το αίσθημα της υπαρξιακής, θα έλεγα, μετατόπισης, και θα το εξηγήσω και πιο συγκεκριμένα, είναι εμφανές. Καταρχήν και οι δύο αναγνωρίζουν με σαφήνεια, θα έλεγα, ότι η πατρίδα τους, η Γερμανία, είναι μια χώρα βυθισμένη στην αντίδραση και σε αυτό που αποκαλούν φιλισταϊσμό. Δηλαδή, σε μια υποκριτική στάση ζωής, μια μικρόψυχη και συντηρητική στάση ζωής, που προφανώς είναι και για τους δυο αποπνικτική. Σε μια από αυτές τις επιστολές, το Μάρτιο του 1943, ταξιδεύοντας για την Ολλανδία ένα σύντομο ταξίδι, γράφει στον Ρούγκε: «Η Γερμανία έχει βυθιστεί βαθιά στο βούρκο και βυθίζεται ακόμη περισσότερο». Στη συνέχεια, κάποια στιγμή ο Ρούγκε του στέλνει μια επιστολή, στην οποία
ο ίδιος εκφράζει με μια μεγάλη απαισιοδοξία, μια βαθιά μελαγχολία για την κατάσταση στην Γερμανία, μια βαθιά απογοήτευση. Ο Μάρξ κατά κάποιον τρόπο αντεπιτίθεται, θα λέγαμε, και γράφει στον Ρούγκε ότι μου έστειλες μια ελεγεία, μια επιθανάτια οδή, άφησε τους νεκρούς, ας αφήσουμε τους νεκρούς να θάψουν και να θρηνήσουν τους νεκρούς τους. Είναι αντιθέτως αξιοζήλευτο, επιχειρεί να τονώσει ίσως και με αυτόν τον τρόπο το ηθικό του Ρούγκε, να είμαστε οι πρώτοι που εισερχόμαστε ζωντανοί στον νέο βίο. Και πάλι η αίσθηση ότι ένας κύκλος κλείνει, ένας κόσμος δει, αλλά ένας νέος κόσμος πρόκειται να ανατείλει. Και λίγο αργότερα, το Σεπτέμβρη του 1943, εβδομάδες θα έλεγα πριν μετακινηθεί στο Παρίσι, ο Μάρξ σε μια νέα επιστολή προς τον Ρούγκε που βρίσκεται ήδη πλέον στο Παρίσι, γράφει χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που είστε αποφασισμένος και που στρέφετε τη σκέψη σας από τις αναδρομές στο παρελθόν σε ένα νέο εγχείρημα. Στο Παρίσι λοιπόν, την παλαιά ανώτατη σχολή της φιλοσοφίας και τη νέα πρωτεύουσα του νέου κόσμου, αυτό που είναι αναγκαίο συμβαίνει. Δεν αμφιβάλλω συνεπώς ότι θα παραμεριστούν όλα τα εμπόδια, το βάρος των οποίων διόλου δεν παραγνωρίζω. Το εγχείρημα μπορεί να πραγματοποιηθεί, μπορεί και όχι. Σε κάθε περίπτωση θα είμαι στο Παρίσι στα τέλη του μήνα», τελικά ήταν περί τα μέσα Οκτωβρίου, «μια και ο αέρας εδώ», εννοεί στη Γερμανία, «σε κάνει δουλοπάρικο και δεν βλέπω στη Γερμανία κανέναν απολύτως χώρο για ελεύθερη δραστηριότητα». Νομίζω ότι και με αυτά τα σύντομα αποσπάσματα από την αλληλογραφία του με τον Ρούγκε που διάβασα, γίνεται εμφανής αυτή η τάση μετατόπισης του Μάρξ, που δεν είναι μία απλή μετατόπιση στο χώρο, από τη Γερμανία στη Γαλλία, στο Παρίσι, αλλά είναι μία γενικότερη μετατόπισή του από έναν σκοτεινό, συντηρητικό, φιλισταϊκό, όπως τον χαρακτηρίζει κόσμο, σε έναν κόσμο φωτεινό, σε έναν νέο κόσμο που είναι γι' αυτόν η Γαλλία, που είναι γι' αυτόν κατεξοχήν η πρωτεύουσα των φώτων και των επαναστάσεων. Ωραία, ωραία. Θέλω να μου πεις, όταν βρέθηκε ο Μάρξ στο Παρίσι. Ναι. Μάλλον να το πούμε γενικότερα. Ποια είναι τα στοιχεία, τα συστατικά της εργατικής τάξης του στο Παρίσι το 1800, τη δεκαετία του 1840. Δηλαδή, τι συνάντησε ο Μάρξ όταν πήγε? Ναι. Τι συνάντησε ο Μάρξ όταν βρέθηκε στο Παρίσι όσον αφορά ειδικότερα την εργατική τάξη ή και γενικότερα, θα έλεγα, το πολιτικό, το πολιτιστικό κλίμα? Σωστά. Έτσι δεν είναι? Ναι, να τα βλέπαμε και τα δύο, διότι θα έλεγα εκείνη την περίοδο ας το πούμε έτσι, η Δυτική Ευρώπη, τη Γερμανία θα την έλεγα έτσι καθαρά γεωγραφικά Κεντρική Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη έχει δύο πρωτεύουσες. Η μία είναι η πρωτεύουσα της οικονομίας κατεξοχήν, είναι το Λονδίνο. Η άλλη είναι η πρωτεύουσα της πολιτικής και του πολιτισμού ταυτόχρονα. Είναι το Παρίσι. Μιλάς για το Παρίσι, ναι. Είναι το Παρίσι, ακριβώς. Και θέλω εδώ να σταθώ λιγάκι, δεν θα πάρω πολύ χρόνο, να τονίσω ότι το Παρίσι για τον Μάρξ συμπυκνώνει, συνθέτει θα έλεγα, αυτά τα δύο στοιχεία, της πολιτικής και του πολιτισμού. Με μία κοινή ετυμολογική ρίζα, βλέπετε, από τη λέξη πόλης, πολιτική και πολιτισμός, θα έλεγα ότι το Παρίσι
είναι ακριβώς το πεδίο, ο χώρος, στο οποίο η πολιτική συμπλέκεται, διαπλέκεται, συντίθεται με τον πολιτισμό και αντίστροφα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε και στην πορεία. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έμεσα συναρπάζει τον Μάρξ. Μπορεί να το δει κανείς αυτό, αν κάνει ένα άλμα στο χρόνο προς τα πίσω, στην περίπτωση της αρχαίας Αθήνας, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Και εκεί είχαμε μία σύμπλεξη πολιτικής και πολιτισμού. Το βλέπει στους νεότερους χρόνους, ιδιαίτερα έντονα στο Παρίσι. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε και μία ενδιάμεση στάση στις πόλεις της αναγέννησης στην Ιταλία, όπου και εκεί η πολιτική και πολιτισμός διαπλέκονται με έναν ιδιαίτερα δημιουργικό και γόνιμο, θα έλεγα, παραγωγικό τρόπο. Αλλά ιδιαίτερα στο Παρίσι αυτό είναι κάτι που για τον Μάρξ και όχι μόνο, για τον κύκλο του Μάρξ θα έλεγα, για τους συνοδοιπόρους του εκείνης της εποχής, είναι πραγματικά συναρπαστικό. Αν έχω το χρόνο, για ένα λεπτό, θα σας διαβάσω δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Το ένα είναι από τις αναμνήσεις του ίδιου του Άρνολντ Ρούγκε από το Παρίσι, ο οποίος Ρούγκε, όπως είπα, έφτασε στο Παρίσι στα τέλη του καλοκαιριού του 1843, δηλαδή περίπου 1,5 μήνα πριν τον Μάρξ. Και το άλλο από τον Φρυδερίκο Έγγελς. Δύο πολύ μικρά αποσπάσματα για το πώς αυτοί οι δύο, ο Ρούγκε και ο Έγγελς, αντιμετώπιζαν τη Γαλλία εκείνου του καιρού. Έγραφε λοιπόν ο Ρούγκε: «Πηγαίνουμε στη Γαλλία, στο κατόφλι ενός νέου κόσμου. Μακάρι να ανταποκριθεί στα όνειρά μας. Στο τέλος του ταξιδιού μας θα συναντήσουμε την κοιλάδα του Παρισιού, το λίκνο της Νέας Ευρώπης, το μεγάλο εργαστήριο όπου διαμορφώνεται η παγκόσμια ιστορία και εξακολουθεί να ανανεώνεται. Είναι στο Παρίσι που θα ζήσουμε τις νίκες και τις ήττες μας. Ακόμη και η φιλοσοφία μας, το πεδίο όπου προπορευόμαστε του καιρού μας, θα μπορέσει να θριαμβεύσει όταν αναγγελθεί στο Παρίσι και γονιμοποιηθεί από το γαλλικό πνεύμα. Το Παρίσι είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού πνεύματος. Εδώ βρίσκεται μπροστά μας η καρδιά της παγκόσμιας ιστορίας. Πάνω απ' όλα, από την εποχή της Αθήνας και της Ρώμης, η ιστορία των ανθρώπων έγινε η ιστορία του παραλόγου. Η ανανέωση του εξανθρωπισμένου κόσμου είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Ξεκινάμε την Επανάσταση, προφανώς την Επανάσταση του 1789, καθώς η Επανάσταση αποτελεί την πρώτη υπενθύμηση ότι οι ήρωες, οι δημοκράτες και οι ελεύθεροι άνθρωποι υπήρξαν κάποτε στον κόσμο». Αυτά ο Ρούγκε. Και ο Έγγελς γράφει κάποια στιγμή αργότερα: «Και μόνο η Γαλλία έχει ένα Παρίσι, μια πόλη στην οποία ο ευρωπαϊκός πολιτισμός διαθέτει την πιο εκλεπτισμένη άνθηση, στην οποία όλοι οι ιστοί των εύρων της ευρωπαϊκής ιστορίας ενώνονται και από την οποία εκπέμπονται σε τακτικά διαστήματα εκείνοι οι ηλεκτρικοί σπασμοί που μπορούν να δονήσουν έναν ολόκληρο κόσμο. Μια πόλη, ο πληθυσμός της οποίας συνδυάζει ένα πάθος για απόλαυση με ένα πάθος για ιστορική δράση, όπως κανείς άλλος λαός. Μια πόλη, ο λαός της οποίας γνωρίζει πώς να ζει σαν τον πιο καλλιεργημένο επικούριο της Αθήνας και να πεθαίνει σαν τον πιο τολμηρό Σπαρτιάτη, Αλκιβιάδης και Λεωνίδας μαζί σε ένα πρόσωπο. Μια πόλη που είναι πράγματι η καρδιά και το μυαλό του κόσμου». Κούρασα ίσως λίγο, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνεται σε αυτά τα δύο σύντομα αποσπάσματα που σας διάβασα η αίσθηση που δημιουργούσε σε διανοητές όπως ο Ρούγκε, ο Έγγελς και κατ' εξοχήν ο Μάρξ το Παρίσι εκείνο τον καιρό. Κοινωνικά,
Το Παρίσι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον Μάρξ, διότι είναι ακριβώς η πόλη στην οποία μπορεί να συναντήσει ένα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο πολιτικά και πολιτισμικά προλεταριάτο. Τι προλεταριάτο είναι αυτό? Δεν είναι ένα αναπτυγμένο βιομηχανικό προλεταριάτο. Δεν έχει φτάσει ακόμη η Γαλλία σε αυτή την ανάπτυξη του καπιταλισμού, ενός βιομηχανικού καπιταλισμού, στην οποία ήδη έχει προχωρήσει η Αγγλία. Χαρακτηριστικά, έτσι για να αναφέρω κάποιον αριθμό, ας λάβουμε υπόψη μας ότι το 50% περίπου του εργατικού δυναμικού του Παρισιού ήταν αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι. Ο κύριος όγκος αυτού του δυναμικού ήταν τεχνίτες. Και το προλεταριάτο για το οποίο μιλούμε συγκροτείται κυρίως από μικροτεχνίτες, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι ακόμη έχουν τη δυνατότητα οριακά να διεκδικούν τη ζωή τους μέσα από την άσκηση αυτής της τέχνης που ο καθένας ασκεί. Όμως το Παρίσι προσφεύγει και συγκεντρώνεται και ένα δυναμικό Γερμανών εμιγκρέδων, μεταναστών θα λέγαμε εμείς σήμερα, τεχνητών, οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη οικονομική και γενικότερα θα έλεγα κοινωνική τύχη στην γαλλική πρωτεύουσα, και ένα μέρος αυτών των Γερμανών εμιγκρέδων έρχεται επίσης από το χώρο αυτού που θα λέγαμε διανόηση. Μια μερίδα καλλιτεχνών, λογοτεχνών, ανθρώπων του πνεύματος με τις δικές τους ιδιορυθμίες που επίσης έλκονται από αυτή την ζωή και την ατμόσφαιρα του Παρισιού που αποτυπώθηκε και στα αποσπάσματα που σας διάβασα από τον Ρούγκε και από τον Έγγελς, από τον Έγγελς ακριβώς. Ο αριθμός αυτών των Γερμανών εμιγκρέδων, για να δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους, κατά μία εκτίμηση είναι γύρω στις 40 με 60.000, υπάρχει και μια πιο αισιόδοξη, μια πιο προωθημένη θα έλεγα έτσι εκτίμηση που μιλάει και για 80.000 ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ευαίσθητο νεύρο αυτό της γαλλικής πρωτεύουσας που δεν θα αργήσει ο Μάρξ να το αγγίξει. Δεν ξέρω αν θέλεις, Ηλία, σε αυτό το ερώτημα να επιμείνω περισσότερο. Θέλω να κάνω ένα εμβόλυμο ερώτημα. Βεβαίως. Αν μπορείς να μου πεις έτσι με λίγα λόγια, η βαρύτητα αυτών των ομάδων που ανθούσαν εκείνη την εποχή στο Παρίσι, εργατικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, λέσχες κτλ, διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο, ας πούμε, την εποχή εκείνη στο Παρίσι, ή ήταν οι συχνές, δεν είχαν μεγάλη βαρύτητα? Ναι. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και ένα ενδιαφέρον ερώτημα, θα έλεγα αυτό, που συνδέεται με αυτό που είπα προηγουμένως για τη σχέση πολιτικής και πολιτισμού. Υπήρχαν πράγματι εκπαιδευτικές, πολιτιστικές θα έλεγα ενώσεις, οι οποίες λειτουργούσαν σαν ένας πόλος, ως ένας πόλος συσπήρωσης των πιο ευαισθητοποιημένων θα έλεγα στρωμάτων, μερίδων, ανθρώπων του γαλλικού, του παρισινού ιδιαίτερα προλεταριάτου. Οι ενώσεις αυτές αναμφίβολα διαδραμάτιζαν έναν ρόλο παιδαγωγικό πάνω στα ίδια τα μέλη τους. Καλλιεργούσαν στους ανθρώπους τους στα πιο ευαίσθητα θα έλεγα μέλη της εργατικής τάξης που συμμετείχαν, και όχι μόνο της εργατικής, και μεσαίων στρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτές, καλλιεργούσαν
πνευματικά, πολιτιστικά ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως και ένα συνέστημα, ένα βίωμα αλληλεγγύης, κοινοτικής αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα όσον αφορά την εργατική τάξη και τους πιο ευαίσθητους πυρήνες της, θα έλεγα ότι μέσα από τη ζωή των λεσχών αυτών διαμορφώθηκε μία πρώτη πολιτιστική ταξική συνείδηση, ας το πω έτσι. Βέβαια, για να κρατήσουμε τα όρια, να μην φτάσουμε σε υπερβολές, δεν μπορεί να πει κανείς ότι μέσα από αυτές τις λέσχες προέκυψε ένας προωθημένος βαθμός ταξικής συνειδητοποίησης και πολύ περισσότερο διαμόρφωσης κομμουνιστικής συνείδησης. Ούτε επίσης θα ήταν ακριβές, θα έλεγα ότι θα ήταν μακριά από την πραγματικότητα, να υποστηρίξει κανείς ότι ήταν βαρύνων ο πολιτικός ή ο πολιτιστικός έστω ρόλος αυτών των λεσκών στην όλη κοινωνική και πολιτική ζωή της Γαλλίας. Όχι. Θα έλεγα ότι ήταν κάποια φυτώρια αυτές οι λέσχες. Θα χρειαστεί χρόνος και αναβάθμιση αυτών των διαδικασιών, ώστε και ο ρόλος της εργατικής τάξης εκείνου του καιρού στο Παρίσι, του γαλλικού προλεταριάτου, να αποκτήσει την ανάλογη βαρύτητα και σημασία. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι πράγματι οι λέσχες αυτές διαδραμάτισαν σημαντικό πολιτιστικό ρόλο με την ευρύτερη σημασία του όρου, λειτουργήσαν σαν χώροι πρώτης καλλιέργειας μιας ταξικής συνείδησης με την πιο ουσιαστική της έννοια, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι διαδραμάτισαν και έναν καθοριστικό ρόλο στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις του Παρισιού και της Γαλλίας εκείνου του καιρού. Ωραία. Θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτή την απάντηση ή να προχωρήσουμε? Ό,τι θες. Δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι. Θέλω απλά να τονίσω κάτι που από την αρχή το επιχείρησα, ότι στην σημερινή μας προσέγγιση του Μάρξ του κομμουνισμού, και είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει και τη συγγραφή μου, το βιβλίο μου, η πολιτική με τον πολιτισμό συντίθενται, διαπλέγονται, συναντώνται με έναν τρόπο πολύπλευρο και εξαιρετικά ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και προωθητικό. Αυτό θέλω να το τονίσω, είναι ένα στοιχείο που διαπερνά, κατά την άποψή μου, την θεώρηση του κομμουνισμού από τον Μάρξ, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωραία, ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα για την επιρροή της σκέψης του Von Stein στον Μάρξ και ποιες τελικά είναι οι κυρίαρχες διαφορές τους. Και να μας πεις και λίγα λόγια για αυτό το πρόσωπο. Για τον Von Stein. Ναι, ναι. Πολύ ευχαρίστως. Mm-hmm. Κοίταξε, ο Von Stein ήταν μια σημαντική, αποδείχθηκε μάλλον, ίσως και εκ των υστέρων, μια σημαντική περίπτωση στην ιστορία του σοσιαλιστικού και του κομμουνιστικού κινήματος, διότι με την συγγραφή του έργου του «Σοσιαλισμός και κομμουνισμός στη σύγχρονη Γαλλία», που βλέπει το φως της δημοσιότητας το 1842, επαναλαμβάνω, ο Μάρξ δεν έχει φτάσει ακόμη, δεν έχει κατασταθεί στο Παρίσι, ένα χρόνο περίπου πριν, το 1842 δημοσιεύεται το «Σοσιαλισμός και κομμουνισμός στη σύγχρονη Γαλλία» του Lorenz von Stein, που δίνει ιδιαίτερη όθηση στην κίνηση των ιδεών, των σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ιδεών, και το κυριότερο θα έλεγα, αποτελεί πλέον ένα σημείο αναφοράς και μία πηγή έμπνευσης για συζητήσεις, για κριτικές, ας το πω έτσι,
αναζητήσεις στο πεδίο των σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ιδεών. Η συγγραφή αυτή του Φον Στάιν δεν θα αργήσει να δημιουργήσει αίσθηση και στους πιο ριζοσπαστικοποιημένους κύκλους διανοητών, νεολαίων θα έλεγα διανοητών εκείνου του καιρού, μεταξύ των οποίων ακόμη και ο Μπακούνιν. Ο Μπακούνιν διαβάζει τον Φον Στάιν και επισημαίνει σε ένα γραπτό του τον σημαντικό ρόλο, τη σημασία μάλλον θα έλεγα, του συγκεκριμένου έργου. Επίσης ο Μάρξ, παρά το γεγονός όπως θα πούμε στη συνέχεια των διαφωνιών που είχε, των αποστάσεων που κράτησε από τις θέσεις του Λόρενς Φον Στάιν, επί της ουσίας αναγνώρισε τη σημασία που είχε για τον ίδιο, κατά την κρίση του μάλλον, κατά την εκτίμησή του, αυτό το έργο. Ποια ήταν η σημασία αυτή, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Μάρξ, σε τι συνίσταται δηλαδή το ιδιαίτερο βάρος αυτής της μελέτης? Το γεγονός ότι ο Φον Στάιν ακριβώς μέσα από τη μελέτη του αναγνωρίζει και τεκμηριώνει σε σημαντικό βαθμό την βαρύτητα των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη εκείνης της εποχής και ιδιαίτερα βεβαίως στην Γαλλία όσον αφορά τον ρόλο του προλεταριάτου όχι μόνο στην τότε τρέχουσα συγκυρία αλλά και την προοπτική του ρόλου του προλεταριάτου όσον αφορά το μέλλον της ίδιας της αστικής κοινωνίας. Ο Φον Στάιν τεκμηριώνει στο πεδίο της οικονομικής, κοινωνιολογικής θα έλεγα σωστότερα ανάλυσης, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το προλεταριάτο στην ζωή της αστικής κοινωνίας και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά την προοπτική, το μέλλον αυτής της κοινωνίας, εάν δεν ληφθεί υπόψη η θέση του προλεταριάτου και αν δεν υπάρξουν ιδέουσες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε το προλεταριάτο, θα έλεγα τρόπον την να ενσωματωθεί στη ζωή αυτής της κοινωνίας, ώστε να μην αποτελέσει πηγή εκρήξεων και ανατροπών. Επί της ουσίας, με το έργο αυτό, ο Λόρενς Φον Στάιν εφαρμόζει επί του πεδίου, κατά κάποιον τρόπο, μια θεωρία της πάλης των τάξεων, αναδεικνύει τη σημασία του προλεταριάτου και προσπαθεί να συμβάλλει στην αποφυγή των χειρότερων εξελίξεων για την αστική κοινωνία του καιρού του. Άρα, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Άρα ο Φον Στάιν, ας πούμε, ενδιαφερόταν για, για τη διατήρηση, ας πούμε, αυτής της αστικής για τη μετάχυση, θα έλεγα. Ναι. Και για τη διατήρηση, λογικά. Ναι, γιατί δεν είχε μια προοπτική κομμουνιστικής μεταξέλιξης, κομμουνιστικού μετασχηματισμού της αστικής κοινωνίας. Απ' την άλλη μεριά, όμως, είχε βαθύτατα κατανοήσει μέσα από την μελέτη του, που ήταν και μελέτη επί του πεδίου, δεν ήταν μια έτσι αφηρημένη φιλοσοφική συγγραφή, ήταν μια κοινωνιολογική έρευνα, θα έλεγα, αυτό το οποίο έκανε ο Φον Στάιν. Καταδεικνύει ότι είναι απαραίτητες βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επί της ουσίας θα αναγνωρίζουν και θα αξιοποιούν τον ρόλο του προλεταριάτου σε αυτή την κοινωνία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην λειτουργεί το προλεταριάτο, να μην λειτουργήσει προοπτικά, ανατρεπτικά. Τώρα, προφανώς, από αυτή την άποψη, η διαφορά του προς τον Μάρξ είναι σαφής. Ο τρόπος, αυτό που αναγνωρίζει θετικό, κατά τη γνώμη μου, ο Μάρξ τον Φον Στάιν, είναι ότι λαμβάνει ακριβώς υπόψη του
την οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα και πάνω στην ανάγνωση, την ανατομία αυτής της πραγματικότητας διαμορφώνει τις θέσεις του και διαφωνεί προφανώς στον στενά μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα και την οπτική μέσα από την οποία βλέπει το πράγμα ο Λόρεντς Φον Στάιν. Είναι σαφές βεβαίως ότι ο Μάρξ εκείνη την εποχή ήδη δεν θεωρεί ενσωματώσιμη δύναμη στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων το προλεταριάτο. Αντίθετα, βλέπει στο προλεταριάτο τον φορέα μιας καθολικής απελευθέρωσης, μιας καθολικής χειραφέτησης και από αυτή την άποψη δεν μπορεί να συγκλίνει και να συμπλέψει με τις αντιλήψεις του Φον Στάιν. Okay. Θέλω να μου πεις τη σύνδεση στο Παρίσι του Μάρξ με τον Χάινε. Με τον Χάινε. Ναι. Θέλω να μου πεις επίσης απέναντι σε ποιον κομμουνισμό αντιτίθεται ο Χάινε και ποια η γνώμη του Μάρξ για τον κομμουνισμό αυτόν. Έχεις κάτι πολύ ωραία αποσπάσματα στο βιβλίο από τον Χάινε που είναι πολύ, έτσι, πολύ ωραία. Έχω κάποια και έχω κάνει μία πολύ μικρή έτσι, επιλογή για να μην γίνεται και κουραστικό 2-3 χαρακτηριστικών αποσπασμάτων με τα οποία νομίζω θα μας δοθεί η δυνατότητα να αποτυπώσουμε έτσι πιο χαρακτηριστικά την αντίληψη του Χάινε για τον κομμουνισμό και την τη συσχέτισή της με την αντίληψη του Μάρξ για τον κομμουνισμό εκείνη την εποχή. Να, θα έλεγα ότι και η ίδια η συνάντηση του Χάινε με τον Μάρξ στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη συνάντηση πολιτικής και πολιτισμού για την οποία έρχομαι και επανέρχομαι και την οποία επισημαίνω. Ο Χάινε ήταν μια ιδιοφυής περίπτωση, φυσιογνωμία εκείνου του καιρού, ένας κεραυνός στον ορίζοντα του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου πολιτισμού. Τα πράγματα το έφεραν έτσι ώστε να συναντηθεί με τον Μάρξ. Πολλά μπορούν να υποθούν σε συνάρτηση με την σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους. Υπήρξε μια σχέση φιλίας ανάμεσα στους δύο άνδρες. Υπάρχει βέβαια και αρκετή, θα έλεγα έτσι, φιλολογία και παραφιλολογία όσον αφορά αυτή τη σχέση. Δεν είναι της παρούσης και δεν είναι και το θέμα μας. Να εστιάσω απευθείας στην αντίληψη του Χάινε για τον κομμουνισμό. Ο Χάινε, όπως θα μας πει ο ίδιος, έχει μία αμφίσιμη στάση απέναντι στον προλεταριακό κομμουνισμό, όπως ο ίδιος τον προσλαμβάνει εκείνη την εποχή. Απ' τη μία πλευρά διαισθάνεται, θα έλεγα και με την καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα, την αισθητική του ιδιοφυΐα, ότι το προλεταριάτο είναι ο φορέας μιας άπειρης ενέργειας, ενεργητικότητας, δύναμης, δύναμης ανατροπής, άρνησης της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων και αυτό είναι κάτι που τον συναρπάζει. Αλλά την ίδια στιγμή, και αυτή είναι η άλλη πλευρά, τον φοβίζει. Γράφει χαρακτηριστικά αυτός ο φόβος έναντι του κομμουνισμού δεν ήταν εκείνος ενός πλούσιου που τρέμει για τα κεφάλαιά του, αλλά μάλλον ο μυστικός φόβος του καλλιτέχνη και του ανθρώπου της γνώσης που πρέπει να απειλούνται μαζί με τον πολιτισμό μας, που βλέπει να απειλούνται, συγγνώμη, μαζί με τον πολιτισμό μας, όλοι οι καρποί ενός μόχθου τριών αιώνων και το αληθινό στοιχείο της σύγχρονης ζωής μας. Λοιπόν, αυτός ο πολιτισμός θα καταστραφεί από τους κομμουνιστές και, αν και στη θεωρία μια γενναιόδορη συμπεριφορά
μπορεί να με οδηγήσει να θυσιάσω τα συμφέροντα του καλλιτέχνη και του ανθρώπου της γνώσης στις ανάγκες των μαζών που υποφέρουν, απόκληρες και εκμεταλλευόμενες, ωστόσο στον τομέα των γεγονότων φρύτω για όλα αυτά που γίνονται από το πλήθος. Αγαπώ τον λαό, αλλά τον αγαπώ από απόσταση. Πάλεψα πάντα για τη χειραφέτηση του λαού. Ήταν η μεγάλη υπόθεση της ζωής μου. Ταυτοχρόνως, στις πιο κρίσιμες στιγμές των αγώνων μου, απέφυγα την ελάχιστη επαφή με τις μάζες. Επιτρέψτε στο λαό να επιλέξει ανάμεσα στο δίκαιο των δικαίων και στον πιο ψεύτη ληστή. Θα κραυγάζει πάντα. Θέλουμε τον Βαραβά. Ζήτω ο Βαραβάς. Στο Παρίσι, όπως και στην Ιερουσαλήμ, πάντα η ίδια κραυγή. Νομίζω ότι έστω και έμεσα αρχίζει να γίνεται αντιληπτή η εικόνα του κομμουνισμού για την οποία μιλάει ο Χάινε. Έχει στο μυαλό του ένα κομμουνισμό ασκητικό, εντός εισαγωγικών χυδαίο, φιλοσοφικά χυδαίο θα λέγαμε, και ισοπεδωτικό, που δικαιολογείται ως έκρηξη οργής από την πλευρά των μαζών, που είναι θύματα εκμετάλλευσης, δυστυχίας, εξαθλίωσης, που από την άλλη μεριά όμως, αυτός ο ισοπεδωτικός κομμουνισμός, εμπνέει μια απέχθεια στον ίδιον, τον Χάινε, και ένα φόβο ότι θα είναι ένας κομμουνισμός της καταστροφής. Της καταστροφής του πολιτισμού, της τέχνης, των κατακτήσεων, του ανθρώπινου πνεύματος και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Απ' τη μία πλευρά, με ένα στοιχείο θα έλεγα ρεαλισμού, αναγνωρίζει, επαναλαμβάνω, την δύναμη των προλεταρίων και ιδιαίτερα των κομμουνιστών. Την εξομολόγηση, γράφει, ότι το μέλλον ανήκει στους κομμουνιστές, την έκανα σε έναν τόνο ακραίας κατανόησης και αγωνίας. Και αλίμονο, δεν είναι επουδενή ένα πρόσχημα. Όντως, δεν είναι παρά με φρίκη και τρόμο που σκέπτομαι την εποχή κατά την οποία αυτοί οι σκιώδεις εικονοκλάστες θα γίνουν κυρίαρχοι. Με τα ροζιασμένα χέρια τους θα σπάσουν χωρίς έλεος όλα τα όμορφα μαρμάρινα αγάλματα, τόσο αγαπητά στην καρδιά μου. Θα συντρίψουν όλες αυτές τις μινιατούρες και τα φανταστικά στολίδια της τέχνης, που τόσο αγαπά ο ποιητής. Θα καταστρέψουν τους δαφνώνες και θα φυτέψουν πατάτες. Αλίμονο. Προβλέπω όλα αυτά και καταλαμβάνομαι από ανίποτη θλίψη, καθώς σκέπτομαι την καταστροφή με την οποία απειλεί τους στίχους μου, τον Νικηφόρο Προλεταριάτο, οι οποίοι θα χαθούν μαζί με όλον τον παλιό ρομαντικό κόσμο. Αυτή η προοπτική του κομμουνισμού είναι που τον αποθεί. Απ' την άλλη μεριά όμως, τον γοητεύει η προοπτική της ανατροπής της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Η διαφορά του με τον Μάρξ θα, όσον αφορά το ζήτημα του κομμουνισμού, νομίζω ότι εκεί ακριβώς θα αρχίσει να διαφαίνεται. Δεν είναι ότι ο Μάρξ δεν αναγνωρίζει μια τέτοια εκδοχή κομμουνισμού, την αναγνωρίζει και την απορρίπτει. Όμως ταυτόχρονα ο Μάρξ, όπως θα δούμε νομίζω και στη συνέχεια, διαβλέπει και μια άλλη εκδοχή κομμουνισμού,
εγγεγραμμένη θα έλεγα τρόπον τεινά ως κίνημα στην δυναμική του ίδιου του καπιταλισμού, διαβλέπει έναν άλλον κομμουνισμό, όχι χυδαίο, όχι ασκητικό, όχι ισοπεδωτικό, σπαρτιατικό, έναν κομμουνισμό της προσωπικότητας, διαβλέπει ο Μάρξ. Στην προοπτική του μετασχηματισμού της καπιταλιστικής κοινωνίας, του επαναστατικού μετασχηματισμού της καπιταλιστικής κοινωνίας, έναν κομμουνισμό της διαφορετικότητας, της δημιουργικής έκφρασης, της ελευθερίας, με αυτή την έννοια έναν πλούσιο κομμουνισμό, απόρρια μιας προλεταριακής επανάστασης. Αυτή την δεύτερη εκδοχή του κομμουνισμού, ο Χάινε δεν την βλέπει. Δεν την συμμερίζεται με τον τρόπο που ο Μάρξ την αντιλαμβάνεται και όπως ισχυρίζεται την διαβλέπει να εξελίσσεται ήδη στην δυναμική της ιστορίας. Αν δεν κουράζω, θα ήθελα λίγο να σταθώ ακόμη στον τρόπο που βιώνει αυτό το σύνδρομο, θα έλεγα, του κομμουνισμού από την πλευρά του ο Χάινε. Γιατί αν μη τι άλλο μας βοηθάει να οριοθετηθούμε απέναντι σε μία εκδοχή κομμουνισμού του στρατόνα, θα έλεγα, αυτό του ισοπεδωτικού κομμουνισμού, που όπως τουλάχιστον εγώ υποστηρίζω και συμμερίζομαι δηλαδή την άποψη αυτή, δεν έχει να κάνει με τον κομμουνισμό, σε καμία περίπτωση με τον κομμουνισμό του Μάρξ. Ομολογώ, γράφει ο Χάινε με ειλικρίνεια, αυτός ο κομμουνισμός, ο ισοπεδωτικός, ο ασκητικός, ο σπαρτιατικός, τόσο εχθρικός στα συμφέροντά μου και στις ροπές μου, ασκεί στην ψυχή μου μια γοητεία στην οποία δεν μπορώ να αντισταθώ. Δύο φωνές υψώνονται γι' αυτόν μέσα στο στήθος μου, δύο φωνές που δεν θέλουν να ησυχάσω, που δεν είναι ίσως παρά διαβολικές προτροπές. Αλλά ό,τι κι αν είναι, κατέχομαι από αυτές και καμιά εξουσία εξορκισμού δεν πρόκειται να τις κατευνάσει. Η πρώτη από αυτές τις φωνές είναι αυτή της λογικής. Ο διάβολος είναι ένας λογοκράτης, λέει ο Δάντης. Η δεύτερη από τις δύο εξουσιαστικές φωνές είναι πιο ισχυρή και κολλασμένη σε σχέση με την πρώτη, καθώς είναι αυτή του μίσους. Του μίσους που ομολογώ για ένα κόμμα του οποίου ο κομμουνισμός είναι ο πιο τρομερός αντίπαλος και που είναι γι' αυτόν τον λόγο ο κοινός εχθρός μας. Μια διαβολική συμμαχία θα μπορούσε ίσως να συγκροτήσει με αυτό το κόμμα των προλετάριων κομμουνιστών, παρά τον μεγάλο φόβο που βαραίνει μέσα του. Αναφέρομαι στο κόμμα των λεγόμενων αντιπροσώπων του έθνου στη Γερμανία, αυτήν την κατεστημένη τάξη πραγμάτων, αυτών των ψεύτικων πατριωτών, η αγάπη των οποίων για την πατρίδα δεν συνίσταται παρά σε μια ηλίθια απέχθεια εναντίον του ξένου και των γειτονικών λαών και οι οποίοι χύνουν κάθε μέρα τη χολή τους κατεξοχήν εναντίον της Γαλλίας. Είναι εναντίον του κομμουνισμού της στέρησης. Εναντίον του κομμουνισμού της στέρησης, όπως είναι και ο ίδιος ο Μάρξ. Αλλά εκεί κάπου ο Χάινε διακόπτει, θα έλεγα, την γιωμένη επαφή του με την πραγματικότητα και απογειώνεται σαν ποιητής. Υποστηρίζουμε την υλική ευζοία, την υλική ευτυχία των λαών, όχι διότι περιφρονούμε το πνεύμα, όπως οι ηλιστές, αλλά διότι γνωρίζουμε ότι το θείο στοιχείο του ανθρώπινου όντος αποκαλύπτεται επίσης στη σωματική εμφάνισή του, ότι η εξαθλίωση καταστρέφει ή εξασθενίζει το σώμα, την εικόνα του Θεού και ως εκ τούτου καταστρέφεται και το πνεύμα. Το μεγάλο σύνθημα της Επανάστασης, όπως εκφράστηκε από το Σεν-Ζιστ, ψωμί είναι το δικαίωμα του λαού, σημαίνει για μας ψωμί είναι το ιερό δικαίωμα του ανθρώπινου όντος.
Δεν παλεύουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού, αλλά για τα θεία δικαιώματα των ανθρώπων. Σε αυτό και σε μερικά ακόμη πράγματα διαφέρουμε από τους ανθρώπους της Επανάστασης. Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε αβράκωτοι, ούτε ασκητικοί πολίτες, ούτε μίζεροι πρόεδροι. Θα ιδρύσουμε μια δημοκρατία θεών, εξίσου ένδοξων, εξίσου ιερών, όσο και χαρούμενων. Απαιτείται απλά ρούχα, συγκρατημένα ήθη, άγευστες διασκεδάσεις. Εμείς, από την άλλη πλευρά, απαιτούμε νέκταρ και αμβροσία, βασιλικές ενδυμασίες, ακριβά αρώματα, αισθησιασμό και μεγαλεία, τους χορούς εύθυμων νυμφών, μουσική και κωμωδίες. Δημοκρατία των θεών είναι η αντιπρόταση λοιπόν του Χάινε. Ένας άλλος κομμουνισμός είναι η αντιπρόταση του Μάρξ, για να γυρίσουμε στον Μάρξ. Η απόρριψη του εξισωτικού κομμουνισμού, του ασκητικού, του χυδαίου κομμουνισμού από την πλευρά του Μάρξ είναι σαφής και καταγεγραμμένη πέραν των άλλων στα χειρόγραφα του 44, τα οποία συγγράφει στο Παρίσι εκείνη την εποχή. Και σε αυτά τα χειρόγραφα δεν χάνει την ευκαιρία να πει ότι αυτός ο τύπος του κομμουνισμού είναι απορριπταίος. Δεδομένου μάλιστα, τονίζει ο Μάρξ, ότι αρνείται την προσωπικότητα του ανθρώπου σε κάθε σφαίρα και δεν είναι παρά η λογική έκφραση της ατομικής ιδιοκτησίας που αποτελεί αυτή την άρνηση. Ο γενικός φθόνος, συγκροτούμενος ο ίδιος ως εξουσία, λέει ο Μάρξ, συνιστά το προσωπείο με το οποίο η απληστία εγκαθιδρύεται και πάλι και αυτοικανοποιείται, αν και με διαφορετικό τρόπο. Ο ακατέργαστος κομμουνισμός είναι μόνο η ολοκλήρωση αυτού του φθόνου και αυτής της προστακάτω ισοπαίδωσης που απορρέει από ένα προαποφασισμένο ελάχιστο. Ο μαρξικός κομμουνισμός είναι πώς, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να είναι ο κομμουνισμός του φθόνου, της ισοπαίδωσης της προσωπικότητας, δεν μπορεί να είναι ο κομμουνισμός του ελάχιστου. Δεν μπορεί να είναι ένας σπαρτιατικός κομμουνισμός. Τέτοιου τύπου κομμουνιστικές αντιλήψεις, όπως πιθανό είναι γνωστό, αναγνωρίζονταν στην κομμουνιστική ιδέα που ξεπήδησε τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, κυρίως μέσα από τις απόψεις του Μπαμπέφ και των οπαδών του. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει έτσι μονοσήμαντα να προσεγγίσουμε αυτές τις απόψεις και εύκολα να τις απορρίψουμε, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να γίνει σαφές, νομίζω εξ αρχής, ότι ο μαρξικός κομμουνισμός πηγαίνει όχι απλώς πέρα από αυτές, αλλά και κόντρα σε αυτές τις εξισωτικές αντιλήψεις, τιμώντας ωστόσο την συμβολή αυτού του ρεύματος στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης και των απηχήσεών της, θα έλεγα, στις επόμενες δεκαετίες. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα για την επιρροή της σκέψης του Φόιερμπαχ στη σκέψη του Μάρξ και πού εν τέλει διαφοροποιήθηκε ο Μάρξ σε σχέση με αυτή τη σκέψη. Εντάξει, είναι και αυτή είναι μια ερώτηση για την οποία θα μπορούσε κανείς ολόκληρα βιβλία να γράψει, έτσι. Εκ των πραγμάτων, κάνω κάποιες νήξεις όλα αυτά τα θέματα και με επίκεντρο πάντα το δικό μας θέμα, τον Μάρξ του κομμουνισμού, έτσι, για να είμαι σαφής και από την πλευρά μου και να μην δοθεί εντύπωση ότι με έναν βιαστικό και πρόχειρο τρόπο προσπαθώ να αντιμετωπίσω τόσο σημαντικά ζητήματα. Τώρα, η σχέση του Μάρξ με τον Φόιερμπαχ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό που μπορώ να πω για τα δικά μας τώρα θέματα είναι ότι υπήρξαν δύο πολύ σημαντικά έργα του Φόιερμπαχ εκείνης της περίοδου.
πέραν από την ουσία του χριστιανισμού που βλέπει το φως της δημοσιότητας το 1841, που σηματοδοτεί την μεγάλη ανατροπή από την θεολογία στην ανθρωπολογία. Τα δύο σημαντικά έργα που ασφαλώς επηρέασαν τον Μάρξ, τα δύο σημαντικά έργα του Φόερμπαχ ήταν οι προσωρινές θέσεις για τη μεταρρύθμιση της φιλοσοφίας και το έργο Αρχές της φιλοσοφίας του μέλλοντος, 1843 αυτά τα έργα, και έργα τα οποία διαβάζει ο Μάρξ και ενισχύει, θα έλεγα, μέσα του την τάση που ήδη υπήρχε από τα φοιτητικά του ακόμη χρόνια ως νέο Χεγγελιανού, αριστερού Χεγγελιανού, ότι η φιλοσοφία αναπτύσσει το πραγματικό της νόημα ως δύναμη όχι απλώς ερμηνείας, κατανόησης του κόσμου, αλλά και αλλαγής του. Ο Φόερμπαχ με την μεγάλη ανατροπή, αντιμετωπίζοντας τον Θεό ως δημιούργημα του ανθρώπου και όχι τον άνθρωπο ως δημιούργημα του Θεού, διαμορφώνει ακριβώς, θέτει τις βάσεις για μια ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσμου, της κοινωνίας, της ίδιας της πολιτικής της οργάνωσης. Το κάνει ίσως με έναν τρόπο αφηρημένο. Ο άνθρωπος εν γέννη, ο αφηρημένος άνθρωπος, όχι ο κοινωνικά και ιδιαίτερα για τον Μάρξ στην πορεία ταξικά προσδιορισμένος άνθρωπος, είναι αυτός που διαμορφώνει τους όρους της ζωής του και είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Και ο άνθρωπος όχι στην απομόνωση από τον άλλον, αλλά στην σχέση του με τον άλλον. Αναπτύσσει με έναν φιλοσοφικό και περαιτέρω ανθρωπολογικό τρόπο ο Φόερμπαχ τις βάσεις, τις αρχές μιας κοινοτικής ζωής και αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους. Και είναι πάνω σε αυτήν την βάση που ο Μάρξ βεβαίως δεν είναι δυνατόν παρά να εκτιμήσει ιδιαίτερα το έργο του Φόερμπαχ. Γράφει ο Μάρξ σε μία επιστολή του από το Παρίσι στον ίδιο τον Φόερμπαχ: «Η δική σας φιλοσοφία του μέλλοντος, παρά το μικρό της μέγεθος, διαθέτει ασφαλώς μεγαλύτερο βάρος από όλη μαζί τη σύγχρονη γερμανική γραμματεία. Σε αυτά τα γραπτά παρήχατε μία φιλοσοφική βάση για το σοσιαλισμό και οι κομμουνιστές τα κατανόησαν αμέσως κατά αυτόν τον τρόπο. Η ενότητα του ανθρώπου με τον άνθρωπο, η οποία στηρίζεται στις πραγματικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, η έννοια του ανθρώπινου είδους που έχει προσγειωθεί από τον ουρανό της αφαίρεσης στη γη της πραγματικότητας, θα λέγαμε από την θεολογία στην κοινωνία, τι άλλο είναι αυτό παρά η έννοια της κοινωνίας». Ο Μάρξ όχι μόνο ενθουσιάζεται από την φοϊερμπαχιανή ανθρωπολογία εκείνον τον καιρό, γιατί βλέπει σε αυτήν το φιλοσοφικό σπέρμα ενός, θα έλεγα, κομμουνιστικού, σοσιαλιστικού κομμουνισμού, κοινοτισμού, αλλά ενθουσιάζεται ταυτόχρονα για την υποδοχή που βρίσκει το έργο του Φόερμπαχ, η φιλοσοφία του μέλλοντος, όπως την προτείνει ο Φόερμπαχ, σε αυτούς τους ευαίσθητους πυρήνες, τις πολιτιστικές ενώσεις, οργανώσεις, λέσχες του Παρισινού προλεταριάτου. Στην ίδια επιστολή γράφει στον Φόερμπαχ:
θα έπρεπε να παρακολουθήσετε μια από τις συναντήσεις των Γάλλων εργατών για να εκτιμήσετε την καθαρή φρεσκάδα, την ευγένεια που αναδύεται από αυτούς τους ταλαιπωρημένους από τη δουλειά ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση είναι ανάμεσα σε αυτούς τους, προσέξτε εντός εισαγωγικών, βαρβάρους της πολιτισμένης κοινωνίας μας, που προετοιμάζει η ιστορία το πρακτικό στοιχείο της ανθρώπινης χειραφέτησης. Οι Γερμανοί τεχνίτες στο Παρίσι, ανάμεσά τους και οι κομμουνιστές, μερικές εκατοντάδες, παρακολουθούν διαλέξεις 2 φορές την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σχετικά με τη δική σας ουσία του χριστιανισμού από τους μυστικούς ηγέτες τους και ανταποκρίνονται με αξιοσημείωτο τρόπο. Είναι νομίζω σαφές το πόσο σημαντική θεωρεί από αυτή την άποψη ο Μάρξ την επιρροή της σκέψης του Φόερμπαχ, όχι μόνο για την διαμόρφωση της δικής του αντίληψης για τον κομμουνισμό, όσο κυρίως για την διαμόρφωση ριζοσπαστικής, θα έλεγα, σοσιαλιστικής συνείδησης στους ίδιους τους πρωτοπόρους πυρήνες του προλεταριάτου του Παρισιού. Ας μην επεκταθώ περισσότερο για να μην κουράσω κιόλας και να μην ξεφεύγω και από το θέμα. Ωραία. Θέλω να μου πεις πώς ερμηνεύει ο Μάρξ την... πώς διακρίνει μάλλον τον ιδιώτη από τον πολίτη, καταρχάς αυτό. Να μου πεις λίγο πώς διακρίνει την πολιτική από την κοινωνική επανάσταση και τα δικαιώματα του ιδιώτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα δηλαδή του συνολικού ανθρώπου. Γιατί νομίζω είναι και ένα άλλο για τη μαρξική ελευθερία και τη φιλελεύθερη ελευθερία, αλλά αυτό κάπως απαντήθηκε νομίζω στην αρχή περί της δημοκρατικότητας, ας πούμε, του Μάρξ. Θες να μου πεις λίγο για αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά, βεβαίως. Βέβαια, αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο φόντο της ανάγνωσης της Γαλλικής Επανάστασης από τον ίδιο τον Μάρξ. Τις θέσεις του για την διάκριση ιδιώτη και πολίτη, για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Σωστά. Έτσι όλα αυτά για τη σχέση κράτους και κοινωνίας των ιδιωτών. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία προβάλλονται ιστορικά στον ορίζοντα ή ας πούμε καλύτερα στην οθόνη της μεγάλης γαλλικής επανάστασης, η οποία ήταν μήτρα, ήταν πηγή έμπνευσης για τον Μάρξ ως θεωρητικό της πολιτικής και του κομμουνισμού, πράγμα το οποίο τεκμηριώνεται και από τα διαβάσματά του, από τις αποδελτιώσεις που έκανε εκείνο τον καιρό, διαβάζοντας από γαλλικό διαφωτισμό μέχρι την πολιτική ιστορία της Γαλλίας και τις πολιτικές εξελίξεις, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία εκείνη του καιρού και ούτω καθεξής. Υπάρχουν 3, θα έλεγα, βασικοί λόγοι, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, σε 3 επίπεδα γίνεται σαφές, κατά τη γνώμη μου, γιατί η Γαλλική Επανάσταση έπαιξε τέτοιον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Μάρξ ως διανοητή και ως επαναστάτη. Πρώτον, όπως προείπα, η Γαλλική Επανάσταση ανέδειξε έστω και αδύναμα, έστω και μειοψηφικά, περιθωριακά, σε ένα σημαντικό βαθμό, την κομμουνιστική ιδέα. Την έφερε στο ιστορικό προσκήνιο. Ιδιαίτερα μέσα από τη δράση του Μπαμπεύ και των συντρόφων του. Δεύτερον, διότι
ήταν η ιστορική μελέτη της Γαλλικής Επανάστασης από κορυφαίους Γάλλους ιστορικούς που ανέδειξε τη σημασία της πάλης των τάξεων ως τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας αλλά και κατανόησης αυτής της λειτουργίας. Όπως θα πει αργότερα ο Μάρξ, την πάλη των τάξεων με αυτή την έννοια δεν την ανακάλυψε ο ίδιος, την προσέγγισαν και την εφάρμοσαν επί του ερευνητικού πεδίου οι ιστορικοί της Γαλλίας, ακριβώς μελετώντας τις εξελίξεις, τις φάσεις, τις περιόδους, τα κύματα της Γαλλικής Επανάστασης. Η μελέτη της ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης από τον ίδιο τον Μάρξ του έδωσε την δυνατότητα να κατανοήσει και ο ίδιος την λειτουργία της πάλης των τάξεων επί του πεδίου. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο βέβαια είναι αυτό που κατεξοχήν συνεισφέρει ο Μάρξ στην δική του θεωρία του κομμουνισμού, αντλώντας από τη μελέτη της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και από την πράξη της, είναι ότι εγγράφει αυτά τα πρακτικά και θεωρητικά δεδομένα της Γαλλικής Επανάστασης ο Μάρξ στην δυναμική μιας υλιστικής αντίληψης της παγκόσμιας ιστορίας. Βλέπει δηλαδή την Γαλλική Επανάσταση ως στιγμή σε ένα πολύ ευρύτερο ιστορικό γίγνεσθε, προοπτική του οποίου, μια επόμενη στιγμή του οποίου, ένα άνοιγμα του οποίου στο μέλλον, είναι η Κομμουνιστική Επανάσταση. Θα μπορούσα να πω έτσι με κάποιο τρόπο, θα έλεγα πιο ελεύθερο, πιο ελευθεριακό, να χρησιμοποιήσω και τη λέξη που πηγαίνει σε σένα, Ηλία. Η Κομμουνιστική Επανάσταση είναι για τον Μάρξ μια στιγμή κάθαρσης στο δράμα διακοπτόμενων και επανερχόμενων γαλλικών επαναστάσεων. 1789, 1830, 1848 και γιατί όχι 1871, η Παρισινή Κομμούνα. Βλέπετε κύματα τα οποία έρχονται και επανέρχονται μέσα σε αυτή τη δυναμική των γαλλικών επαναστάσεων και ως κάθαρση, ως κορύφωση και αναβάθμιση όλης αυτής της διαδικασίας για τον Μάρξ δεν μπορεί παρά να είναι μια κομμουνιστική επανάσταση. Συνεπώς, μόνο σε συνάρτηση με τη Γαλλική Επανάσταση μπορούμε νομίζω αποτελεσματικά να προσεγγίσουμε τον Μάρξ ως θεωρητικό του πολιτικού. Ή αντίστροφα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν κατανοήσουμε σε βάθος τη σχέση του με την Γαλλική Επανάσταση. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δικαιωμάτων, της σχέσης ιδιώτη και πολίτη και ούτω καθεξής. Ο Μάρξ, πριν ακόμη προσχωρήσει στην κομμουνιστική θεώρηση των πραγμάτων, αλλά προσεγγίζοντας αυτή, στρέφει την κριτική του από το πεδίο της κριτικής της θρησκείας στο πεδίο της κριτικής της πολιτικής. Το δηλώνει ρητά ότι έχει φτάσει στιγμή όπου η κριτική δεν μπορεί να εγκλωβίζεται στο θεολογικό ζήτημα, να παίρνει τη μορφή της κριτικής της θρησκείας αποκλειστικά ή κατεξοχήν, αλλά πρέπει να αναβαθμιστεί σε κριτική της πολιτικής. Να θέσει στο στόχαστρό της το κράτος,
το δίκαιο, το πολιτικό σύστημα. Και μέσα από αυτή την κριτική να προωθηθεί η δυναμική μιας καθολικής χειραφέτησης, καθολικής απελευθέρωσης. Στην συλλογιστική του διακρίνει δύο μεγάλες σφαίρες. Τη σφαίρα της κοινωνίας των ιδιωτών και τη σφαίρα του κράτους. Αυτή τη διχοτόμηση που σηματοδοτεί την γέννηση και την εξέλιξη των κοινωνιών της νεωτερικότητας, θα έλεγα, των αστικών κοινωνιών, των μεταφεουδαρχικών κοινωνιών. Σε αυτή τη διάκριση εστιάζει την προβληματική του, τη συλλογιστική του, όπως με το δικό του τρόπο βεβαίως προηγουμένως το έχει πράξει ο Χέγγελ. Ο Μάρξ, μέσα από την κριτική της χεγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου, διαβάζει την κοινωνία των ιδιωτών σαν αυτό που αργότερα θα πούμε την σφαίρα της οικονομίας, εκεί όπου συγκρούονται τα μερικά συμφέροντα, τα ιδιωτικά συμφέροντα, εκεί που μένεται ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων, αυτό είναι το βασίλειο της αστικής πραγματικότητας, και διαβάζεις το κράτος από πολύ νωρίς, ήδη από την αρθρογραφία του στην εφημερίδα του Ρήνου, έναν μηχανισμό που έρχεται να υπηρετήσει υλικά συμφέροντα που διαμορφώνονται και επικρατούν στον έναν ή στον άλλο βαθμό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην σφαίρα της κοινωνίας των ιδιωτών, των υλικών αναγκών. Το κράτος αυτό όμως, ενώ είναι υπάλληλο, υποτελεί στην κοινωνία των ιδιωτών σύμφωνα με τον Μάρξ, είναι εργαλείο της, προβάλλεται σαν το βασίλειο του καθολικού συμφέροντος. Υπάρχει εδώ μία ψευδαίσθηση, κάτι το απατηλό, αλλά αυτή η ψευδαίσθηση είναι ζωτική σημασίας για την λειτουργία της υπάρχουσας κοινωνίας. Η ψευδαίσθηση ότι το κράτος, τη στιγμή που εξυπηρετεί την κοινωνία των ιδιωτών και τα μερικά της συμφέροντα, τα ιδιωτικά της συμφέροντα, εμφανίζεται ως φορέας του καθολικού, είναι ζωτική σημασία ώστε η κοινωνία αυτή, η υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, να μπορεί να διατηρείται. Και εναντίον αυτής της εικόνας στρέφει την κριτική του ο ίδιος ο Μάρξ. Ο άνθρωπος, ο σύγχρονος του άνθρωπος, λέει ο Μάρξ, εμφανίζεται ταυτόχρονα ως ιδιώτης και ως πολίτης. Ως ιδιώτης στη σφαίρα των υλικών αναγκών, της οικονομίας, της κοινωνίας των ιδιωτών, συγκρούεται σε έναν ανελαίητο πόλεμο με τους άλλους ιδιώτες. Είναι ο εγωιστής άνθρωπος η βάση αυτής της κοινωνίας. Ως πολίτης έχει την ψευδαίσθηση ότι μετέχει σε μία κοινότητα, μία πολιτική εν προκειμένου κοινότητα, κοινότητα όμως
εικονική από μία άποψη. Φαντάζεται ότι μετέχει σε κάτι το καθολικό, μόνο που αυτό το οποίο μετέχει δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία στρεβλή έκφραση του κόσμου της μερικότητας, της, του ιδιωτικού, της κοινωνίας των ιδιωτών και ταυτόχρονα ένας μηχανισμός εξυπηρέτησής της. Στο επίπεδο αυτό, το κρατικό, με αυτή την έννοια το πολιτικό, το κράτος έρχεται να διακηρύξει την κατάργηση των διακρίσεων. Των διακρίσεων της καταγωγής, της κοινωνικής βαθμίδας, της παιδείας, του επαγγέλματος. Του θρησκεύματος. Στο επίπεδο της πραγματικότητας όμως, όλα αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν. Το κράτος, γράφει ο Μάρξ, με τον τρόπο του, καταργεί διακρίσεις γέννησης, κοινωνικής βαθμίδας, παιδείας, απασχόλησης, όταν δηλώνει ότι γέννηση, κοινωνική βαθμίδα, παιδεία, απασχόληση αποτελούν μη πολιτικές διακρίσεις, όταν διακηρύσει χωρίς αναφορές αυτές τις διακρίσεις ότι κάθε μέλος του έθνους αποτελεί ισότιμο μέλος της εθνικής κυριαρχίας, όταν αντιμετωπίζει όλα τα στοιχεία της πραγματικής ζωής του έθνους από την οπτική γωνία του κράτους. Ένα ψευδές καθολικό, μια ψευδής κοινότητα. Ωστόσο, αυτό το ίδιο το κράτος επιτρέπει στην ατομική ιδιοκτησία, στην παιδεία, στην απασχόληση να δρουν με τον τρόπο τους, δηλαδή ως ατομική ιδιοκτησία, ως εκπαίδευση, ως απασχόληση και να ασκούν την επιρροή της ιδιαίτερης φύσης τους. Μακράν από την κατάργηση αυτών των πραγματικών διακρίσεων, το κράτος υπάρχει μόνο υπό την προϋπόθεση της δικής τους ύπαρξης. Αισθάνεται το ίδιο ως πολιτικό κράτος και επιβεβαιώνει την καθολικότητά του μόνο σε αντίθεση προς αυτά τα στοιχεία του είναι του. Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα, η διαφορά στην κοινωνική θέση, η ιδιοκτησιακή διαφορά, η διαφορά στην εκπαίδευση, η διαφορά στην θέση της απασχόλησης. Παρά το γεγονός ότι στο αφηρημένο πολιτικό επίπεδο όλοι είμαστε ίσοι, εξακολουθούν να διαδραματίζουν το ρόλο τους. Και όσο παραμένει, θα μας πει ο Μάρξ, αυτή η διάκριση κοινωνίας των ιδιωτών και κράτους, αυτή η ψευδαίσθηση του πολιτικού, η οποία όμως έχει και η ίδια τη δυναμική της, δεν είναι ένα πουκάμισο αδιανό, όσο παραμένει λοιπόν αυτή η διάκριση κοινωνίας των ιδιωτών και κράτους, τόσο θα παράγεται και θα αναπαράγεται η εκμεταλλευτική κοινωνία. Το πραγματικό καθολικό, το πραγματικό συλλογικό, μπορεί να προκύψει μόνον όταν καταργηθεί αυτή η διάκριση. Όταν το κράτος απορροφηθεί από την κοινωνία. Όταν, με άλλα λόγια, αυτό που εμφανίζεται απατηλά ως κοινότητα, καταστεί μία πραγματική κοινότητα. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η κοινωνία των ιδιωτών, όπως υπάρχει και όπως λειτουργεί, να πάψει να υπάρχει
να πάψει να λειτουργεί. Γράφει σε κάποιο σημείο ο Μάρξ, η ελεύθερη βιομηχανία και το ελεύθερο εμπόριο καταργούν την αποκλειστικότητα του προνομίου, χαρακτηριστικό των φεουδαρχικών κοινωνιών, και συνεπώς την πάλη ανάμεσα σε προνομιούχες αποκλειστικότητες. Παράγουν έτσι την καθολική πάλη ανθρώπου εναντίον ανθρώπου. Αυτό που λέγαμε ιδιώτη εναντίον ιδιώτη. Ατόμου εναντίον ατόμου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η κοινωνία των ιδιωτών ως όλων συνιστά αυτόν τον πόλεμο όλων των ατόμων μεταξύ τους, που δεν διαχωρίζονται πλέον το ένα από το άλλο, από τίποτα άλλο, παρά με βάση την ατομικότητά τους. Τη μερικότητά τους, θα λέγαμε. Και την καθολική αχαλήνωτη κίνηση των στοιχειακών δυνάμεων της ζωής, απελευθερωμένων από τα δεσμά των προνομίων. Στο σύγχρονο κόσμο, κάθε πρόσωπο είναι ταυτόχρονα μέλος της δουλικής κοινωνίας, της σφαίρας των αναγκών, της οικονομικής σφαίρας, της κοινωνίας των ιδιωτών και της πολιτείας, ιδιώτης με άλλα λόγια και πολίτης. Ακριβώς η δουλεία της κοινωνίας των ιδιωτών αποτελεί φαινομενικά τη μέγιστη ελευθερία εξαιτίας του ότι συνιστά φαινομενικά την εξ ολοκλήρου αναπτυγμένη ανεξαρτησία του ατόμου, που θεωρεί σαν δική του ελευθερία την αχαλήνωτη κίνηση που δεν δεσμεύεται πλέον από ένα κοινό δεσμό ή άνθρωπο, από τα αλλοτριωτικά στοιχεία της ζωής του, όπως η ιδιοκτησία, η βιομηχανία, η θρησκεία, ενώ στην πραγματικότητα αυτή είναι η πλήρως αναπτυγμένη δουλεία και από ανθρωποποίησή του. Η αναρχία είναι ο νόμος της κοινωνίας των ιδιωτών, χειραφετημένη από τα διχαστικά προνόμια, και η αναρχία της κοινωνίας των ιδιωτών αποτελεί τη βάση του σύγχρονου δημόσιου συστήματος, του κράτους, του πολιτιακού συστήματος. Όπως ακριβώς το δημόσιο σύστημα με τη σειρά του, το πολιτιακό σύστημα, το κράτος, αποτελεί εγγύηση αυτής της αναρχίας. Στον ίδιο μεγάλο βαθμό που τα δύο αντιτίθενται μεταξύ τους, προσδιορίζονται επίσης μεταξύ τους. Μόνο το ξεπέρασμα, η κατάργηση αυτής της διάκρισης, κοινωνίας των ιδιωτών και κράτους, μπορεί να οδηγήσει σε μία αυθεντική κοινότητα, σε μία αυθεντική συλλογικότητα, αντίθετη προς την απατηλή, την ψευδή συλλογικότητα και κοινότητα που είναι το κράτος στην εποχή του, αλλά και στη δική μας. Κατά αυτήν την έννοια, τα δικαιώματα του πολίτη, του ανθρώπου και του πολίτη, για να γίνουν ουσιαστικά δικαιώματα, προϋποθέτουν την άρση αυτής της διάκρισης. Όσο η κοινωνία των ιδιωτών εξακολουθεί να έχει τον βαρύνοντα, τον προσδιοριστικό ρόλο, τα δικαιώματα του πολίτη αποστερούνται από το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Μετατρέπονται σε κάποιες τυπικές φόρμουλες, χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό αντίκρισμα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να ερμηνεύσει ο Μάρξ τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης. Το δικαίωμα της ελευθερίας, κάτω από το βάρος εκείνου της ατομικής ιδιοκτησίας,
θα μας πει με τον τρόπο του ο Μάρξ, οριοθετείται ως εκεί που ξεκινά το αντίστοιχο δικαίωμα του άλλου. Το δικαίωμα της ισότητας, αντί του ουσιαστικού κοινωνικού του περιεχομένου, περιορίζεται στο στενά τυπικό νομικό του περιεχόμενο και ούτω καθεξής. Μόνο ένας βαθύς κοινωνικός μετασχηματισμός, ένας βαθύς μετασχηματισμός της ίδιας της κοινωνίας, μπορεί να προσδώσει σε αυτά τα δικαιώματα το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Δεν σημαίνει ωστόσο αυτό, και θέλω αυτό να το τονίσω από την άλλη πλευρά, ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική άσκηση και απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, χωρίς και την θεσμική τους, με αυτή την έννοια την τυπική τους κατοχύρωση. Να το πω έτσι κάπως παράδοξα, ο τύπος, με αυτή την έννοια ο θεσμός και η διαδικασία έχουν και αυτά την ουσία τους. Σε μια μετακαπιταλιστική, μια σοσιαλιστική κοινωνία, τα δικαιώματα της ελευθερίας, της ισότητας, εν τέλει του αυτοπροσδιορισμού, αναπτύσσουν το ουσιαστικό τους περιεχόμενο μόνο εφόσον θεσμικά, κατά αυτήν την έννοια και τυπικά, κατοχυρώνονται. Χωρίς θεσμούς και διαδικασίες, αυτά τα δικαιώματα αργά ή γρήγορα θα χάσουν το ουσιαστικό τους νόημα, το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Μακρηγόρησα, το θέμα είναι σύνθετο και δεν μπορεί κανείς να το εξαντλήσει με λίγα λόγια. Προσπάθησα να αναδείξω τον πυρήνα του μαρξικού προβληματισμού και ο οποίος συνδέει τον Μάρξ της δημοκρατίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με τον Μάρξ του κομμουνισμού. Okay. Αλέξανδρε, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Γράφεις στο βιβλίο για αυτόνομες προσωπικότητες και ολαιόπλευρα ανεπτυγμένους ανθρώπους εντός κομμουνιστικής κοινωνίας. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής, το οποίο μπορεί να είναι και αφελές το ερώτημα. Ναι. Είναι οι άνθρωποι αυτοί προϋποθέσεις αυτής της κοινωνίας ή αποτελέσματά της? Όχι, το ερώτημα δεν είναι καθόλου αφελές. Είναι κομβικό, θα έλεγα, και όχι απλά δύσκολο να απαντηθεί. Στον αγώνα του να απαντηθεί αυτό το ερώτημα κρίνεται και όλη υπόθεση. Διότι ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και είμαστε και ίδιοι άνθρωποι που υφιστάμεθα αποξένωση, εκμετάλλευση και επιχειρούμε στο βαθμό που το επιχειρούμε να την ανατρέψουμε. Είμαστε δηλαδή σε μία διαδικασία έντασης, αμφίσιμη και η έκβαση αυτής της διαδικασίας δεν μπορεί να προεξοφλείται. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Άρα ως άνθρωποι είμαστε ταυτόχρονα δυνάμει τουλάχιστον φορείς του καινούργιου, αλλά και προσδιορισμένοι από το παλιό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι με μία τουλάχιστον εκδοχή εκφράζεται στην μαρξική θεωρία της αποξένωσης, της αλλοτρίωσης. Συνεπώς, οι προσωπικότητες
κατά μία έννοια ουδέποτε θα είναι ολοκληρωτικά αυτόνομες. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να είναι σε μία διαδικασία διαρκούς αναζήτησης αυτονομίας τους. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα, Ηλία, να πούμε 2-3 λόγια για την έννοια της αποξένωσης. Βέβαια. Η οποία είναι κρίσιμη για τη μαρξική θεώρηση του κομμουνισμού. Γιατί στον Μάρξ ο κομμουνισμός υπάρχει ως στρατηγικός στόχος, ως η προοπτική ενός κοινωνικού σχηματισμού, ενός κομμουνιστικού κοινωνικού σχηματισμού, αλλά υπάρχει και με την εκδοχή του κινήματος, ενός κομμουνιστικού κινήματος, το οποίο, σύμφωνα πάντα με τον Μάρξ, ξεκινά και ξεπηδά μέσα από τα ίδια τα σπλάχνα της αστικής κοινωνίας. Δηλαδή, οι αρχικοί του φορείς είναι άνθρωποι, είναι συλλογικότητες, οι οποίες διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους μέσα στην αστική κοινωνία. Ξεκινούν ως αποξενωμένα, βαθιά αποξενωμένα όντα, υποκείμενα, ατομικά ή συλλογικά, και στο βαθμό που συνειδητοποιούν αυτή την αποξένωση, μάχονται να την ανατρέψουν. Αποξένωση, βέβαια, για τον Μάρξ, σημαίνει αποξένωση από το προϊόν της εργασίας μου, της δημιουργίας μου, θα έλεγα γενικότερα, αποξένωση από την διαδικασία της παραγωγής αυτού του δημιουργήματος, που στον καπιταλισμό γίνεται εμπόρευμα, αποξένωση από τον εαυτό μου, στο βαθμό που ως δημιουργικό και με αυτή την έννοια εργαζόμενον υφίσταμε μέσα σε μία σχέση εκμεταλλευτική, και αποξένωση από τον άλλον. Από τους συνανθρώπους μου. Σε τελική ανάλυση, αποξένωση είναι μία καθολική κατάσταση μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Εκφράζεται, θα έλεγα, οπουδήποτε ο άνθρωπος ζει και κινείται. Και ακόμη καλύτερα θα λέγαμε δεν μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα σε σύστημα ταξικό, ταξικής εκμετάλλευσης όπως ο καπιταλισμός, σύμφωνα πάντοτε με τον Μάρξ. Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα χωρίς το στίγμα της αποξένωσης, χωρίς να παράγει αποξένωση. Το ερώτημα, βέβαια, το οποίο νομίζω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συζητηθεί κάποια στιγμή, όχι κατά ανάγκη σε αυτή τη συζήτηση, είναι αν σε μια κοινωνία που έχει θέσει τους όρους για το ξεπέρασμα, την κατάργηση της οικονομικής αποξένωσης, της αποξένωσης που παράγεται στη σφαίρα της οικονομίας και της παραγωγής, αν μέσα σε μια κοινωνία χωρίς τάξεις και κράτος μπορεί να υπάρχουν μορφές αποξένωσης. Αυτό, θα έλεγα, θα μας άνοιγε τον προβληματισμό σε έναν ορίζοντα ευρύτερα υπαρξιακό, από τον οποίο δεν νομίζω ότι ο Μάρξ ήταν αποκομμένος. Εστίασε την ανάλυση του, την κριτική του, την ίδια την κριτική της πολιτικής οικονομίας του, την κριτική του καπιταλισμού και γενικά, θα έλεγα, κοινωνιών ταξικών. Δεν είχε όμως την ψευδαίσθηση, κατά την εκτίμησή μου, ότι σε μια κοινωνία όπου οι τάξεις θα έχουν καταργηθεί, αυτό το ταξικό φορτίο
θα έχει πάψει να υπάρχει, ο άνθρωπος θα ζει παραδεισένια. Ανέμελα. Ναι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, όχι. Έτσι νομίζω. Ναι. Απλά, σε μια τέτοια κοινωνία θα έχει τη δυνατότητα να αναμετρηθεί με αυτά τα ζητήματα, τα βαθύτερα υπαρξιακά, το θάνατο, τον έρωτα, χωρίς να έχει το φορτίο της ταξικής πραγματικότητας, της ταξικής εκμετάλλευσης, που τον προσδιορίζει σε τόσο σημαντικό και καθοριστικό βαθμό στη δική μας εποχή και στην εποχή τη δική του. Ωραία. Θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Όχι, προς το παρόν νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα, το θέμα της πρωτοπορίας. Ναι. Το οποίο το αναλύεις μες στο βιβλίο σου και μάλιστα το ονομάζεις αριστοδημοκρατικό πρότυπο οργάνωσης. Είναι μια, η αριστοδημοκρατική πρωτοπορία. Ναι. Και θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Ναι. Λες, το αριστοδημοκρατικό πρότυπο οργάνωσης και δράσης της κομμουνιστικής πρωτοπορίας, σε αντίθεση με τις ελιτίστικες ιονοί δικτατορικές, αλλά και τις επίπλαστα ελευθεριακές εναλλακτικές, είναι το μόνο που μπορεί να εκφράσει και να προωθήσει μεταβατικά τη μετάπλαση της αποξενωμένης συνείδησης σε κομμουνιστική, τη μετατροπή του προλεταριακού ενστίκτου σε επαναστατική δράση, ανοίγοντας το δρόμο για την αυτοχειραφέτηση της εργατικής τάξης. Θέλω να, να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Πώς μπορεί αυτή η αριστοδημοκρατική πρωτοπορία, έτσι όπως τη θέτεις, να μην γίνει μια ελίτ που θα επιβληθεί τελικά στα κεφάλια των ανθρώπων? Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Ποιος το διασφαλίζει δηλαδή αυτό? Ποιος διασφαλίζει επίσης ότι αυτή η πρωτοπορία θα επιθυμεί την αυτοχειραφέτηση του προλεταριάτου και άρα θα το καθοδηγεί μόνο κατά την μαρξική μεταβατική περίοδο και όχι για πάντα? Γιατί αυτό έχει να κάνει, όχι ότι ήταν αριστοδημοκρατική, αλλά έτσι μπορεί να ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι, έχει να κάνει με το πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης. Ναι. Και θέλω να μου πεις επίσης δύο πράγματα. Τι εννοείς με τον όρο, με τη φράση επίπλαστα ελευθεριακές? Ποιες είναι δηλαδή οι πραγματικά ελευθεριακές? Και επίσης, δεν είναι λίγο μεταφυσικό, επειδή μέσα σε αυτό το κειμενάκι που σου διάβασα, που έχεις γράψει, μιλάς για προλεταριακό ένστικτο. Εμένα στο μυαλό μου το ένστικτο είναι κάτι, ας πούμε, που προέρχεται από τη φύση. Ναι. Και μου ακούγεται λίγο μεταφυσικό το προλεταριακό ένστικτο. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν προλεταριακό ένστικτο. Δεν είναι το ένστικτο της πείνας, της δίψας, ας πούμε, της σεξουαλικής ικανοποίησης. Ναι. Δεν ξέρω αν το πω σωστά τώρα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Έχεις κι άλλο? Είναι αυτά. Όχι, όχι. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Ναι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο και αυτοκριτικά να πω εδώ. Ναι, ο όρος ένστικτο τουλάχιστον από μένα δεν χρησιμοποιήθηκε με αυτό το νόημα. Και καλό θα ήταν να έχω χρησιμοποιήσει κάποια άλλη λέξη. Θα μπορούσα πάντως, για να διευκρινίσω τη θέση μου, να μιλήσω για προλεταριακό βίωμα. Νομίζω αυτό είναι πιο σαφές. Δηλαδή, μιλώ για την ανάγκη μετατροπής του προλεταριακού βιώματος σε επαναστατική δράση. Δηλαδή, προλεταριακό βίωμα είναι αυτό το οποίο, είναι κάθε τι το οποίο ζει και καταγράφει στην συνείδησή του, στην καθημερινότητά του, στην καθημερινή ζωή του, ο άνθρωπος με την θέση του ως προλετάριος, στην οικονομία, στην κοινωνία, σε κάθε πτυχή της ζωής του. Αυτό που αποτυπώνεται σε πρώτη φάση στην καθημερινότητά του με αυτή την ιδιότητα που έχει του προλεταρίου. Λοιπόν, το πώς αυτό θα μετατραπεί σε ένα στοιχείο επαναστατικής κίνησης είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο αντί του όρου ένστικτο, που σωστά το επισημαίνεις, μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την ερμηνεία που εμένα δεν με εκφράζει, και εμένα πράγματι δεν εννοούσα αυτό,
να χρησιμοποιήσω τον όρο προλεταριακό βίωμα. Δεν θα μ' άρεσε εμπειρία, είναι κάτι παραπέρα, είναι συνέστημα, είναι πολλά πράγματα. Είναι τι νιώθει κανείς λειτουργώντας με όρους προλεταριακούς, ως προλετάριος. Όχι μόνο στο εργοστάσιο ή στην επιχείρηση που δουλεύει, ακόμα και μες στην καθημερινή του κίνηση, ρε παιδί μου. Okay. Εντάξει. Ναι, αυτό ναι. Είναι η βασική μου θέση, αλλά νομίζω είναι βασική μαρξιστική θέση. Δεν μετατρέπεται άμεσα, αυθόρμητα, σε επαναστατικό, σε επαναστατική κίνηση. Mm-hmm. Χρειάζεται μία διαμεσολάβηση. Μια πολιτική διαμεσολάβηση και αυτός είναι ο ρόλος, ηθικοπολιτική διαμεσολάβηση, και αυτός είναι ο ρόλος μιας ηθικοπολιτικής πρωτοπορίας να δράσει ως καταλύτης μετασχηματισμού του προλεταριακού βιώματος σε επαναστατική συνείδηση και πράξη. Να προχωρήσω λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Yeah. Λοιπόν, αυτή την έννοια της αριστοδημοκρατίας και ειδικότερα της αριστοδημοκρατικής πρωτοπορίας την είχα προσεγγίσει και την είχα επεξεργαστεί κατά κάποιο τρόπο σε ένα παλιότερο βιβλίο μου με τίτλο «Φιλοσοφία και χειραφέτηση. Το ζήτημα των διανομένων από τον Μάρξ ως την Οκτωβριανή Επανάσταση». Σε αυτή την επεξεργασία είχα πέραν των άλλων αναζητήσει τις ρίζες αυτής της εκδοχής, της αριστοδημοκρατικής, σε προμαρξικές πολιτικές θεωρίες από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους νεότερους χρόνους, μέχρι και το Ρουσό. Τι δηλώνω, τι θέλω να δηλώσω με αυτόν τον όρο. Ο οποίος, σαν λέξη δεν είναι ο όρος, δεν είναι δικός μου. Προσωπικά τον είχα συναντήσει στις επεξεργασίες του Γκρέγκορη Βλαστός, ενός πολύ σημαντικού μελετητή της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας. Αλλά ας μείνουμε στο περιεχόμενο τώρα. Με τον όρο αυτό θέλω να δηλώσω την σύνθεση δύο στοιχείων. Του δημοκρατικού στοιχείου και το στοιχείο της αριστείας, όχι βέβαια με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Ο Δήμος είναι ο κυρίαρχος. Ο Δήμος αναδεικνύει τους άριστους ως προς τη γνώση, όχι την τεχνική γνώση, ευρύτερα τη γνώση, την παιδεία, τον πολιτισμό και το ήθος, σε μία μεταβατική περίοδο, προκειμένου να δράσουν καταλυτικά, να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού από την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στην νέα τάξη πραγμάτων. Από μία καπιταλιστική, ας το πούμε έτσι, σε μία κομμουνιστική κοινωνία, για να γίνω εδώ πιο συγκεκριμένος. Σε τι διαφέρει η αριστοδημοκρατία από μία θεωρία των ελίτ, ας το πω έτσι? Η αριστοδημοκρατική πρωτοπορία είναι πάντα ανοιχτή στη σχέση της προς τον Δήμο. Λογοδοτεί, ελέγχεται και σε τελική ανάλυση η δράση της συναρτάται από την εμπιστοσύνη, το κύρος που απολαμβάνει από τον ίδιο τον Δήμο. Τα μέλη της είναι με μία έννοια μέλη του ίδιου του Δήμου, αλλά άριστα μέλη, εξέχοντα μέλη, διακριτά στο πεδίο της γνώσης, επαναλαμβάνω, και του ήθους.
Ποιος διασφαλίζει ότι μια αριστοδημοκρατική πρωτοπορία δεν θα γίνει ένα υποκείμενο εξουσίας πάνω στον ίδιο τον Δήμο? Κανείς. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Και το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και για τον ίδιο τον Μάρξ. Ο Μάρξ δεν θεωρούσε ότι υπάρχει κάποια εγγύηση ότι η πρωτοπορία δεν θα εκφυλιστεί σε γραφειοκρατία, για να μιλήσουμε με όρους πολιτικούς. Γι' αυτό και νομίζω απέδιδε ιδιαίτερη σημασία και στην ανακλητότητα και στη λογοδοσία, πράγματα τα οποία τα είδε να λειτουργούν όσο λειτουργήσαν και στην Παρισινή Κομμούνα. Αυτό που από την άλλη πλευρά υποστήριζε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω, είναι ότι δεν είναι μοιραίος ο εκφυλισμός, αναπόφευκτος ο εκφυλισμός μιας πρωτοπορίας σε φορέα δεσποτισμού, εξουσίας με αυτή την έννοια, επί του Δήμου. Όχι ότι υπάρχει εγγύηση, κάθε άλλο. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτό. Αλλά απ' την άλλη μεριά, δεν είναι και μοιραίο ότι θα υπάρξει αυτός ο εκφυλισμός. Άλλωστε, και εδώ έρχομαι τώρα στο επίπλαστα ελευθεριακές, θέλω να γίνω πιο σαφής. Και ξαναλέω, αυτό το θέμα το συζητούσα πιο αναλυτικά σε εκείνο το βιβλίο, μέσα από τη διαμάχη κυρίως Μάρξ και Μπακούνιν. Γιατί λέω επίπλαστα ελευθεριακές? Διότι οι ελευθεριακές, στην κυριολεξία του όρου, ελευθεριακές πρωτοπορίες δεν μπορεί να υπάρξουν. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στους όρους αυτούς. Ακόμα και ιστορικά, να το δει κανείς, αυτές οι οργανώσεις που έστεινε και διέλυε και ξανά στην Μπακούνιν είχαν εσωτερικά μια πολύ κλειστή, ιεραρχική και αυστηρή δομή. Προς τα έξω εμφανίζονταν ελευθεριακές, με αυτή την έννοια αναρχικές, αλλά προς τα μέσα η δομή και η οργάνωσή τους δεν ήταν η δομή και η οργάνωση μιας ενός δήμου, που ενός συλλογικού υποκειμένου που συνέρχεται και συσκέπτεται και συναποφασίζει, ανακαλεί, εκλέγει και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια λέω επίπλαστα ελευθεριακές. Έτσι, δηλαδή φαινομενικά ελευθεριακές. Ελευθεριακές πρωτοπορίες, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να υπάρχουν. Δημοκρατικές και ειδικότερα αριστοδημοκρατικές μπορούν να υπάρχουν. Αλλά ελευθεριακές, όχι. Ωραία. Θες να πεις κάτι άλλο? Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά προκλητικό. Πολλές φορές και οι απαντήσεις μπορεί να ακούγονται ακόμη πιο προκλητικές. Δεν θέλω να προκαλέσω. Απλά τη σκέψη μου, ένα δείγμα της σκέψης μου θέλω να δώσω. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε βάθος και είναι κομβικό θέμα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Πες μου, πες μου. Εγώ δεν
Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι θες να προκαλέσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς συζητάμε. Και όχι, ζητά... ναι, δεν το είπα για σένα προσωπικά, το λέω γενικότερα. Όχι, γενικά, ναι, και ζητάω έτσι κι αλλιώς την άποψή σου. Πάντως, πολύ καλά έτσι... κάνεις. Αυτά πολύ καλά θέματα... κάνεις και με βοηθάς κιόλας. Αυτά τα θέματα έτσι κι αλλιώς, αν είναι, είναι, είναι ανοιχτά και αν είναι να λυθούν, θα λυθούν εάν όταν γίνει κάτι. Ακριβώς, στην πράξη. Δηλαδή, έτσι, δεν λύνονται εκ των προτέρων. Δεν λύνονται, ναι. Σωστό είναι. Συμφωνώ. Έχουμε κάποιες απόψεις, αυτά θα λυθούν όταν θα έρθει η ώρα, αν έρθει. Πάντως, για να γυρίσουμε στον Μάρξ, Ηλία, γεγονός είναι ότι ο Μάρξ, αυτό αποτυπώνεται και στη διακηρύξη της Πρώτης Διεθνούς, θεωρούσε απαραίτητη τη συγκρότηση πολιτικού κόμματος της εργατικής τάξης, προφανώς ως πρωτοπορίας ενός κομμουνιστικού κινήματος. Θεωρία του πολιτικού κόμματος πιο επεξεργασμένη προφανώς δεν έδωσε. Ναι, ναι. Δεν έδωσε. Και με αυτή την έννοια αυτό που εκφράζω με τον όρο αριστοδημοκρατικό πρότυπο οργάνωσης δεν μπορεί να βρει μια έτσι συστηματική επεξεργασία κατά τη γνώμη μου. Εγώ τουλάχιστον δεν μπόρεσα να τη βρω στη θεωρία του Μάρξ για τον κομμουνισμό ως κίνημα. Βρήκα τον πυρήνα, το σπέρμα μιας τέτοιας αντίληψης. Έτσι. Αυτό βέβαια, το ζήτημα της πρωτοπορίας, πρέπει να το δούμε, διότι μιλούμε για μια κοινωνία, μιλώ για την καπιταλιστική κοινωνία, όπου στο εσωτερικό της και στο εσωτερικό του ίδιου του προλεταριάτου υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία ως προς την παιδεία, την κοινωνική συνειδητοποίηση. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή κάτω από τον όρο προλεταριάτο, εργατική τάξη, δεν πρέπει να υπάρχει μια ισοπαίδωση όσον αφορά τον βαθμό της σκέψης, της συνείδησης, της γνώσης. Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί η κοινωνία είναι ταξική αυτή και υπάρχει και εσωτερική διαστρωμάτωση στο ίδιο το προλεταριάτο. Και σε κάθε εποχή υπάρχουν τμήματα του προλεταριάτου που είναι πιο επιρρεπή, ας το πω έτσι, προς μια κίνηση ανατρεπτική από ό,τι άλλα τμήματα. Προφανώς, ναι, προφανώς. Ναι. Από εκεί γεννιέται και η ανάγκη μιας πρωτοπορίας. Οκ. Okay. Λοιπόν, να σου κάνω τώρα μια ερώτηση για ένα θέμα που έχει σηκώσει πολύ συζήτηση. Και θα σηκώνει μάλλον, για τη δικτατορία του προλεταριάτου. Ναι, άλλο ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο, ναι, και θα σηκώνει πάντα συζήτηση αυτό. Το οποίο ο Μάρξ, νομίζω, ακροθυγώς, δεν ήταν κάτι που το ανέλησε ιδιαίτερα. Ναι. Αναφέρθηκε σε αυτό ως μεταβατικό στάδιο... Θα το πω χοντρικά τώρα για να περάσουμε από τη μια κοινωνία στην άλλη. Οπ, κάπου σε έχασα εδώ. Μ' ακούς? Σε ακούω, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Και το έθεσε λίγο χοντρικά, θα το πω εγώ μάλλον χοντρικά, για να περάσουμε από τη μια κοινωνία στην άλλη. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι οι αναρχικοί τάχθηκαν απέναντι και διάφοροι μαρξιστές άσκησαν κριτική. Είμαι σίγουρος ότι και στο μυαλό των αναρχικών υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε από το ένα πράγμα στο άλλο χωρίς συνέχειες, ασυνέχειες, οπισθοδρομήσεις, να πηγαίνουμε μπροστά πίσω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι από τον Μάρξ τέθηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μήπως τελικά όμως το να ισχυρίζεται κάποιος ότι θα καταργήσει σταδιακά το κράτος το οποίο κατέχει και διαχειρίζεται είναι μεγαλύτερη ή η ίδια ουτοπία και αντιπολιτική στάση από το να θεωρεί κάποιος ότι το κράτος μπορεί να καταργηθεί άμεσα? Και σε αυτό θέλω να βάλω τον εξής παράγοντα, σε κάτι που αναφερθήκαμε και πριν, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είδους άνθρωποι, τι ποιότητας άνθρωποι χρειάζονται για κάτι τέτοιο. Και έχει να κάνει και με αυτό που είπες για την αριστοδημοκρατική πρωτοπορία, που ίσως μετά σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μπορεί να έχει και έναν ιδιαίτερο ρόλο, ας πούμε, δεν ξέρω. Ναι. Σύμφωνοι.
Προφανώς το θέμα αυτό είναι οξύτατο, είναι κομβικό. Έχω μπροστά μου το πιο χαρακτηριστικό ίσως απόσπασμα από τα λίγα κείμενα στα οποία ο Μάρξ αναφέρεται στην δικτατορία του προλεταριάτου. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να το διαβάσουμε για να είμαστε πιο κοντά και, και στο γράμμα του. Αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε εδώ είναι μια κομμουνιστική κοινωνία, όχι όπως έχει αναπτυχθεί στα δικά της θεμέλια, αλλά αντιθέτως ακριβώς όπως προκύπτει από την καπιταλιστική κοινωνία και η οποία βαρύνεται ακόμη, συνεπώς, από κάθε άποψη, οικονομικά, ηθικά, διανοητικά, με τα σημάδια της γένας της παλιάς κοινωνίας από τη μήτρα της οποίας προέρχεται. Ανάμεσα στην καπιταλιστική και στην κομμουνιστική κοινωνία βρίσκεται η περίοδος του επαναστατικού μετασχηματισμού της μιας στην άλλη. Σε αυτήν αντιστοιχεί, επίσης, μια πολιτική περίοδος μετάβασης, το κράτος της οποίας δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου. Ναι. Νομίζω αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα κείμενα του Μάρξ. Και με αυτό δεδομένο ας διατυπώσω κάποιες σκέψεις. Το πρώτο που θέλω να διευκρινίσω από την πλευρά μου τουλάχιστον είναι ότι με τον όρο δικτατορία του προλεταριάτου ο Μάρξ αναφέρεται στην εξουσία του προλεταριάτου. Ναι. Δεν αναφέρεται στην δικτατορία με την έννοια μιας μορφής πολιτεύματος, αλλά στο περιεχόμενο της εξουσίας. Κατά αυτή την έννοια, η εξουσία του προλεταριάτου μπορεί να πάρει τη μορφή μιας δημοκρατίας. Η εξουσία του προλεταριάτου μπορεί να πάρει τη μορφή μιας δημοκρατίας. Όχι μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά μιας δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι για την οικονομία της συζήτησης, τύπου κομμούνας, που έχει την έμπνευσή της ίσως και στο Ρουσό και στη γαλλική παράδοση και αλλού μπορεί να την αναζητήσουμε, δεν είναι της παρούσης. Ο Μάρξ λοιπόν θεωρεί ότι η ανατροπή της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων, η έξοδος θα λέγαμε από την καπιταλιστική κοινωνία, οδηγεί στην κομμουνιστική κοινωνία διαμέσου μιας πολιτικής μορφής, μιας πολιτικής εξουσίας, την οποία ονομάζει δικτατορία του προλεταριάτου. Κατά πρώτον, γιατί θεωρεί αναγκαία αυτή την διαμεσολάβηση. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μία αλήθεια στην τοποθέτησή του. Η κοινωνία που προκύπτει μέσα από μία επαναστατική διαδικασία, μέσα από μία κομμουνιστική επανάσταση, δεν πάβει να φέρει αρχικά τα σημάδια του παρελθόντος. Όχι μόνο τα όρια τα οικονομικά, του τρόπου οργάνωσης της παραγωγής, της τεχνολογίας όπως αυτή υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή και ούτω καθεξής, αλλά και τα ηθικοπολιτικά, τα ηθικοπνευματικά, τα συνειδησιακά. Είναι μία διαδικασία κάθαρσης η Επανάσταση, αλλά η Επανάσταση δεν είναι μία στιγμή. Η Επανάσταση, ας το πω έτσι, κατά μία έννοια διαρκεί, πάει πολύ πέρα από τη στιγμή της ρήξης. Σε αυτή λοιπόν την φάση του μετασχηματισμού, την διάρκεια του μετασχηματισμού, γιατί ξαναλέω, ο μετασχηματισμός είναι μακρά διαδικασία και βεβαίως προσδιορίζεται και από εσωτερικές αντιθέσεις. Όχι μόνο για το κτύπημα του παλιού, αλλά και για την οργάνωση του καινούργιου. Θεωρεί απαραίτητη μία πολιτική περίοδο μετάβασης, όπως λέει. Στο επιχείρημα ότι
και οι αναρχικοί, οι οποίοι ήταν οι βασικοί πολέμοι. Της δικτατορίας του προλεταριάτου. Με το βασικό επιχείρημα που αναπτύσσει ο Μπακούνιν, συγγνώμη, στο κρατισμός και αναρχία, ότι σε κάθε περίπτωση μια τέτοια δικτατορία θα μετατραπεί σε δικτατορία επί του προλεταριάτου. Οι αναρχικοί, λοιπόν, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη και όποια γνώση, δεν προτείνουν μια θεωρία μετάβασης. Ο ίδιος ο μαρξισμός, ο ίδιος ο Μάρξ δεν έχει αναπτύξει συστηματικά μια τέτοια θεωρία μετάβασης. Δίνει ίσως κάποιες κατευθύνσεις. Αλλά μια θεωρία μετάβασης είναι απαραίτητη για το πέρασμα από μια καπιταλιστική σε μια προωθημένη κομμουνιστική κοινωνία. Σε αυτή την περίοδο, και αυτή είναι η θέση του Μάρξ πράγματι, δεν μπορεί παρά να υπάρχει εξουσία, να υπάρχει πολιτική εξουσία, πολιτεία. Μόνο που αυτή η πολιτεία, αυτό το κράτος, στο βαθμό που είναι επαναστατικό, θα πρέπει να συνδέει όχι μόνο τα μέτρα του και την πρακτική του, αλλά και την κοινωνική, θα έλεγα έτσι, οργάνωση με τον στρατηγικό στόχο της κομμουνιστικής κοινωνίας ως κοινωνίας χωρίς τάξεις και χωρίς κράτος. Υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή η εξουσία του προλεταριάτου δεν θα μετατραπεί σε εξουσία επί του προλεταριάτου? Όχι, δεν υπάρχει. Ό,τι έλεγα πριν και για την πρωτοπορία. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει και άλλος δρόμος παρά αυτός της συγκρότησης μιας πολιτικής εξουσίας που θα αναμετρηθεί με το παρελθόν και θα θέσει τις βάσεις για μια ακρατική και αταξική κοινωνία. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι συγκεκριμένο υπόψη σου όταν λες ότι και στο μυαλό των αναρχικών, στο μυαλό τους μπορεί, αλλά σε συγκεκριμένα έργα τους, τρόπο μετάβασης, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει. Θεωρία μετάβασης δεν έχω δει. Ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο σαφώς. Αυτό είναι το θέμα όμως. Απλά, πώς να σου το πω τώρα. Συνειρμικά σκεπτόμενος, όλοι οι αναρχικοί, ας πούμε, θεωρητικοί, ναι, δεν θεωρούσαν, εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, έτσι τους έχω διαβάσει, δεν θεωρούσαν ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί αυτοματικά, ότι θα περάσουμε από το ένα στο άλλο. Απλά νομίζω ότι τόνιζαν, έχω την αίσθηση, το σαφώς καταγεγραμμένο, ότι μπορεί αυτό το σαφώς καταγεγραμμένο να γίνει σαφώς καταπιεστικό. Κατάλαβες πώς το εννοώ? Ναι. Όχι μπορεί, θεωρούσαν μοιραία ότι θα γίνει. Ναι. Εντάξει, μοιραία τώρα, ότι θα γίνει. Γιατί το μπορεί υπάρχει και στον Μάρξ και στον ίδιο τον μαρξισμό στις δυνατές στιγμές του τουλάχιστον. Ο κίνδυνος δηλαδή του εκφυλισμού, ας το πω έτσι, ή της μετάλλαξης, της μετατροπής μιας επαναστατικής δυναμικής σε νέα δεσποτική κατάσταση, υπάρχει. Αλλά στο όνομα αυτού του κινδύνου δεν μπορεί κανείς να, κατά τη γνώμη μου πάντα, και δεν το κάνει ο Μάρξ, να υποστηρίξει ότι μπορεί να υπάρξει ένα άμεσο πέρασμα σε μια κοινωνία χωρίς τάξεις και χωρίς κράτος. Είναι ένα ζήτημα και θεσμικό, δηλαδή της οργάνωσης νέων θεσμών, που να ανταποκρίνονται σε μια κομμουνιστική
πραγματικότητα. Γιατί όπως είπα, κατά τη γνώμη μου πάντα, μια κομμουνιστική κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία χωρίς θεσμούς. Δεν είναι μια κοινωνία όπου σε πλήρη αμεσότητα και διαφάνεια το άτομο βιώνει την ελευθερία του, διότι όταν συνυπάρχεις με άλλους, πάντα μπαίνει το ζήτημα της οργάνωσης των σχέσεων σου με τους άλλους. Άρα θεσμοί δεν μπορούν παρά να υπάρχουν. Άρα και δικαιώματα θα υπάρχουν. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Κάπως πρέπει να κατοχυρώνονται. Όλα αυτά είναι μορφές πολιτιακής οργάνωσης, όχι κρατικής με την στενή έννοια του όρου, αυτή που βιώνουμε μέχρι σήμερα και αυτή που, ή αυτή που είδαμε στα καθεστώτα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά η αναγκαιότητα πολιτιακής οργάνωσης μέσα στην δυναμική της και την εξέλιξή της, ξεκινώντας από την ανατροπή της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου είναι υπαρκτή. Okay. Δηλαδή η Παρισινή Κομμούνα κάτι τέτοιο επιχείρησε. Εμβριακά βέβαια. Ωραία. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι για να το προχωρήσουμε το θέμα του βιβλίου, αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα εδώ, μπορούμε να την κάνουμε μια φορά και από κοντά, πραγματικά. Μακάρι. Να την κάνουμε από κοντά. Βεβαίως. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η ταξική πάλη, γιατί αναφέρθηκες και πριν, προϋποθέτει την ταξική συνείδηση και επίσης τη σαφή ύπαρξη τάξεων, που για την εποχή του Μάρξ, όντως, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, ήταν κάτι πολύ σαφές. Ναι. Για τη δική μας εποχή δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι σαφής η ύπαρξη τάξεων. Τόσο, πώς να σου το πω τώρα, όχι τόσο υπαρκτών όσο ήταν στην εποχή του Μάρξ, του να έχουν τόση μεγάλη, ας πούμε, απόσταση. Θέλω να πεις, ποια είναι σήμερα η εργατική τάξη? Αυτό τώρα πάλι είναι ένα τεράστιο θέμα. Ναι. Ας μείνουμε στα ελάχιστα, δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το προλεταριάτο της δικής μας εποχής δεν είναι το προλεταριάτο της Ευρώπης του 19ου αιώνα, όπως την έζησε ο Μάρξ. Αλλά υπάρχει σύγχρονο προλεταριάτο. Υπάρχει σύγχρονη εργατική τάξη. Το λέω αυτό γιατί γνωστό είναι ότι ήδη από την δεκαετία του 60 ο αποχαιρετισμός στο προλεταριάτο ήταν της μόδας. Λοιπόν, όχι, το προλεταριάτο υπάρχει με σύγχρονες μορφές, αλλά και με παραδοσιακές μορφές, ας το πούμε παραδοσιακές. Και η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένα κομμάτια του πλανήτη τουλάχιστον, ας σκεφτούμε ως παράδειγμα την Ινδία, ναι, τα εργοστάσια σε όλη την περιοχή της Νότιας Ασίας λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με δύναμη, ενεργειακή δύναμη, το κλασικό βιομηχανικό προλεταριάτο. Αλλά δεν υπάρχει πλέον μόνο αυτό. Υπάρχουν μορφές προλεταριάτου σύγχρονες που αντανακλούν και τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας, της ψηφιακής οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, σύγχρονες μορφές εργασίας. Συνεπώς αυτό το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι το σύγχρονο προλεταριάτο είναι ένα εσωτερικά πολύμορφο, πολυεπίπεδο και σε ένα μεγάλο βαθμό κατακερματισμένο υποκείμενο, γεγονός που αποδεικνύει ακόμα περισσότερο αναγκαία την ύπαρξη μιας πρωτοπορίας που θα μπορέσει να συντονίσει
να συνθέσει και να προσδώσει συνοχή σε αυτό το σύγχρονο πολύμορφο προλεταριάτο. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω, για να μην μακρηγορώ, ότι εξακολουθεί να είναι ταξική η οργάνωση του σύγχρονου καπιταλισμού, εξακολουθούν να υπάρχουν αστική τάξη και προλεταριάτο, βεβαίως με σύγχρονους όρους, νέους όρους, που από αυτή την άποψη καθιστά και καθίσταται αναγκαία, να το πω έτσι, και η μελέτη της σχέσης που έχει η εξέλιξη της τεχνολογίας, του τρόπου παραγωγής κλπ. Κλπ. Πάνω στην ίδια τη συγκρότηση του, με τη συγκρότηση του ίδιου του συλλογικού, του ταξικού κειμένου. Να προσέξουμε και κάτι άλλο. Ότι ζούμε μια εποχή που τα μεσαία στρώματα, στα οποία είχε στηρίξει τη δύναμή της η σοσιαλδημοκρατία ήδη από τα χρόνια του Μπερνστάιν και του Κάουτσκι, και εδώ δείχνει να επιβεβαιώνεται ο Μάρξ και ο Έγγελς του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, με ραγδαίους ρυθμούς, ιδιαίτερα από το 2008 και μετά, προλεταριοποιούνται. Παρόλα, να σε διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν κάποια από αυτά προλεταριοποιούνται, όπως λες, ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα, εντός εισαγωγικών, απόκτηση ταξικής συνείδησης. Όχι βέβαια, ακριβώς όχι. Μπορούμε να φτάσουμε και στον πάτο ως άνθρωποι. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, να προσπαθούμε να ανέβουμε προς τα πάνω, πάλι. Κατάλαβες πώς το λέω. Ακριβώς. Δεν σημαίνει καθόλου ότι η τάση προλεταριοποίησης συνεπάγεται και τάση επαναστατικής, ας το πω έτσι, διαμόρφωση επαναστατικής συνείδησης από μόνη της. Αυτό καθιστά επίσης αναγκαία την ύπαρξη μιας πρωτοπορίας. Ας μην φοβόμαστε τον όρο πρωτοπορία. Σε τελική ανάλυση, το αν ένα υποκείμενο είναι πρωτοπορία δεν είναι, θα κριθεί, όπως νομίζω είπες και πριν, κάποια στιγμή στην πράξη. Αλλά σίγουρα αυτά όλα. Αλλά χωρίς μία τέτοια πρωτοπορία, μέσα σε αυτή τη γενική ασυμμετρία που υπάρχει και στο εσωτερικό του προλεταριάτου και η οποία διευρύνεται και βαθαίνει αυτή η ασυμμετρία, ο κατακαιρματισμός, δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Αναφέρεσαι το βιβλίο σου σε γαλαξία σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ιδεών σε αντίστοιξη με την ιδιοπροσωπεία του μαρξικού κομμουνισμού. Και θέλω να σε ρωτήσω τα εξής. Ναι. Οι άλλες προσεγγίσεις, το ένα ερώτημα είναι αυτό. Γιατί θεωρούνται άνευ ιδιοπροσωπείας, γιατί τις θεωρείς άνευ ιδιοπροσωπείας? Όχι, όχι, δεν τις θεωρώ καθόλου. Απλά μιλώ στην προκείμενη περίπτωση, αναφέρομαι στην ιδιοπροσωπεία του μαρξικού κομμουνισμού. Α, okay. Όχι απορρίπτοντας ότι την αντίστοιχη ιδιοπροσωπεία άλλων ρευμάτων. Α, okay, okay. Εντάξει. Όχι, καθόλου. Εντάξει. Θέλω να μου πεις επίσης, γιατί η μαρξική υπόθεση περί κομμουνισμού μπορεί να θεωρηθεί επιστημονική σε σχέση με άλλες υποθέσεις περί κομμουνισμού? Ποια στοιχεία έχει η μαρξική υπόθεση περί κομμουνισμού ώστε να θεωρείται επιστημονική? Ναι. Τώρα το ερώτημα αυτό συνδέεται με το ερώτημα τι θεωρούμε επιστήμη. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Και προφανώς δεν μπορώ να δώσω έναν ορισμό το τι θεωρείται επιστήμη μέσα με λίγα λόγια. Κάποια κατεύθυνση. Σωστό. Αυτό το οποίο βλέπει κανείς τον Μάρξ και ιδιαίτερα στην αντιπαράθεσή του με τον Μπακούνιν στους κόλπους της πρώτης διεθνούς, είναι ότι για τον Μάρξ προϋπόθεση για την χάραξη μιας επαναστατικής τακτικής και στρατηγικής είναι η βαθιά γνώση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της καπιταλιστικής κοινωνίας.
η βαθιά γνώση, ας το πούμε συμβατικά, η επιστημονική ανατομία της αστικής, της καπιταλιστικής κοινωνίας. Και από αυτή την άποψη η κριτική της πολιτικής οικονομίας για τον Μάρξ, που είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, δεν είναι μια οικονομική θεωρία με τη στενή έννοια του όρου, ναι, είναι ακριβώς μια συστηματική κριτική προσέγγιση του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, μέσα από την οποία αναδεικνύονται, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Μάρξ, οι τάσεις μετασχηματισμού του καπιταλισμού σε κομμουνιστική κατεύθυνση και κοινωνία. Η αντιπαράθεση από την πλευρά του Μάρξ γίνεται προς τις βουλησιαρχικές θεωρήσεις της Επανάστασης ή της εξέγερσης, ότι αρκεί η βούληση, η θέληση, ή ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο για να προκύψει μια επιτυχής κίνηση ανατροπής του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος. Για τον Μάρξ, μόνο στη βάση μιας, με αυτή την έννοια, επιστημονικής μελέτης και γνώσης της καπιταλιστικής πραγματικότητας, μπορεί να προκύψει το σχέδιο, το επαναστατικό σχέδιο στρατηγικής και τακτικής για την ανατροπή του καπιταλισμού και το πέρασμα στον κομμουνισμό. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι υπάρχουν στοιχεία στον μαρξισμό ως θεωρία, έτσι, που κινούνται σε δογματικό επίπεδο, και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μήπως τελικά η μοίρα και το μη απεκταίο χαρακτηριστικό κάθε θεωρίας είναι να εμπεριέχει στοιχεία δογματισμού? Προφανώς υπάρχουν στοιχεία. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε μόνο για τη θεωρία του Μάρξ, μιλάμε για τον μαρξισμό συνολικότερα. Ο οποίος επίσης είναι ένα ρεύμα με εσωτερική πολυμορφία και εντάσεις. Σωστά. Έτσι, υπάρχει ένας πλουραλισμός, ας το πω έτσι, εσωτερικών αντιλήψεων, ρευμάτων, επιμέρους ρευμάτων, μέσα σε αυτό που σχηματικά ονομάζει κανείς μαρξισμό. Το δόγμα ασφαλώς και υπάρχει, και γι' αυτό η κριτική δεν είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι μια διαρκής απέτηση και για τον ίδιο τον Μάρξ ως διανοητή, αλλά θα έπρεπε να είναι και για το ίδιο το κίνημα. Ναι. Και είναι μια πάλι αυτή ανάμεσα στην κριτική και στο δόγμα που, κατά τη γνώμη μου, δεν τελειώνει ποτέ. Αν μου επιτρέψεις έτσι να κάνω ένα άνοιγμα περισσότερο υπαρξιακό. Σωστά. Όσο ο άνθρωπος έχει ανάγκη και το στοιχείο της πίστης, δεν είναι δυνατόν η κριτική να φτάσει στο σημείο που να μηδενίσει το στοιχείο του δόγματος. Το ζήτημα είναι, και νομίζω αυτό χαρακτήριζε τον Μάρξ ως διανοητή, και θα ήταν πολύ σημαντικό για το κίνημα να αποτελέσει χαρακτηριστικό του, είναι η κριτική να μην υποστέλει ποτέ τη σημαία στους κόλπους του κινήματος. Να είναι μια βασική ζωτική λειτουργία του. Βέβαια, για να μην θεωρητικολογούμε, σε περιόδους κορύφωσης αυτού που λέμε ταξικής πάλης, ταξικής σύγκρουσης των κινημάτων, το στοιχείο της πίστης γίνεται πολλές φορές πιο απαραίτητο και πιο λειτουργικό από εκείνο της κριτικής. Είναι όμως σημαντικό να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Αυτό που πιστεύουμε και αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε, να είναι πάντα
στο στόχαστρο της κριτικής μας και με αυτή την έννοια της αυτοκριτικής μας. Αλλά το δόγμα είναι βεβαίως. Είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο του μαρξισμού, κάθε συλλογικού κινήματος. Το θέμα είναι πώς τοποθετείται το ίδιο το κίνημα απέναντι στο δόγμα του. Mm-hmm. Okay. Θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο ή να προχωρήσεις? Όχι, όχι, όχι. Okay. Γράφεις στον πρόλογο του βιβλίου το εξής. Ο ίδιος ο Μάρξ αναγνωρίζει τον κομμουνισμό όχι ως αφηρημένο κανονιστικό ιδεώδες, αλλά ως συγκεκριμένη ιστορική αναγκαιότητα, εγγενή στη διαδικασία ολοκλήρωσης του καπιταλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να μου πεις, τι ακριβώς εννοείς με το παραπάνω και να σου πω και τη δική μου άποψη. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό με την ιστορική αναγκαιότητα εμένα προσωπικά μου ακούγεται ως κάτι υπεριστορικό. Δηλαδή, ναι. Ποιος μπορεί να κρίνει την ιστορική αναγκαιότητα εφόσον η ιστορία της ιστορίας μας έχει δείξει ότι πρόκειται για ανοιχτό πεδίο. Τι σημαίνει δηλαδή ιστορική αναγκαιότητα? Και θα κάνω τώρα μια... Πώς να σου πω τώρα... Θα το σκεφτώ λίγο παραπέρα και θα πω ότι εάν πράγματι αυτό αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα, βέβαια χωρίς να μου έχεις απαντήσει ακόμα τι εννοείς με τον όρο ιστορική αναγκαιότητα, γιατί αυτή η ιστορική αναγκαιότητα τελικά απέτυχε? Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καπιταλισμός δεν έχει πέσει, ούτε φαίνεται ότι θα πέσει. Ολοκλήρωσες. Ναι. Να διευκρινίσω από την αρχή ότι όταν μιλώ για ιστορική αναγκαιότητα δεν μιλάω για μοίρα. Okay. Έτσι. Μιλώ για ιστορική αναγκαιότητα με την έννοια μιας αντικειμενικά υπάρχουσας τάσης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αντικειμενικά υπάρχουσας τάσης? Σημαίνει ότι για τον Μάρξ, γιατί για αυτόν μιλούμε, ο κομμουνισμός προκύπτει ως τάση, ως δυναμική, μέσα από την ίδια την εξέλιξη του καπιταλισμού. Η πραγμάτωση αυτής της τάσης, η υλοποίησή της, ας το πω έτσι, όπως εγώ τουλάχιστον το διαβάζω, δεν είναι μοιραία. Ναι. Είναι αναγκαιότητα, όχι απλά με την έννοια της ηθικής αναγκαιότητας, είναι αναγκαιότητα ως αντικειμενική δυναμική, αντικειμενικά υπάρχουσα δυναμική τάση, αλλά δεν είναι προεξοφλημένη και μοιραία η πραγμάτωσή της, η υλοποίησή της. Δεν είναι αφηρημένο κανονιστικό ιδεώδες, σημαίνει ότι ο κομμουνισμός για τον Μάρξ δεν είναι ένα ιδεώδες το οποίο προδιαγράφηκε σε ένα χαρτί με κάποια επινόηση, με κάποια απριόρι, ας το πούμε έτσι, ορθολογικά στοιχεία και καλείται εκ των υστέρων ένα κίνημα να τον υλοποιήσει. Ναι. Έτσι. Είναι μια κίνηση των πραγμάτων που υπάρχει ήδη, λέει ο Μάρξ, μέσα στον καπιταλισμό της εποχής του και εντοπίζει τα ίχνη αυτής της κίνησης ως τάσης. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις των Μάρξ και στο μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος και στο κεφάλαιο που δίνουν τη δυνατότητα, το δικαίωμα να υποστηρίξει κανείς ότι ο Μάρξ μιλάει για μια αναγκαιότητα με την έννοια ενός σκληρού, ας το πω έτσι, ντετερμινισμού. Ναι. Δεν πιστεύω ωστόσο ότι αυτή είναι η κυρίαρχη στη σκέψη του και στο έργο του θέση. Η θέση που κατεξοχήν επικρατεί στα κείμενά του είναι ότι πρόκειται για τάση. Και από αυτή την άποψη η ιστορία είναι ανοιχτή. Βέβαια, ναι, εννοείται. Είναι ανοιχτή. Βέβαια, σε αυτά τα θέματα βέβαια το έχει ασκήσει μια έτσι με τοπική θα έλεγα κριτική ο Καστοριάδης. Mm-hmm.
Αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα ξεφύγουμε τελείως. Οκ. Okay. Να κάνω τώρα ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν τίθεται συχνά. Ναι, ναι. Επειδή μιλάμε για μαρξισμό, ο μαρξισμός είναι γνωστός λόγω του προσώπου του Μάρξ, θέλω να μου πεις τι ρόλο διαδραμάτισε ο Έγγελς σε αυτό που ονομάζουμε μαρξισμό. Ο ίδιος υποστήριξε, ο ίδιος ο Έγγελς υποστήριξε ότι έπαιξε ρόλο δεύτερου βιολιού. Mm-hmm. Για όσο ζούσε ο Μάρξ τουλάχιστον. Ναι. Ο Έγγελς αυτό υποστήριξε. Εμείς εκ των υστέρων τι μπορούμε να πούμε. Εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον ρόλο που έπαιξε ο Μάρξ σε σχέση με τη ο Έγγελς σε σχέση με τη θεωρία του Μάρξ. Η γνωστή άποψη ότι ο Έγγελς συστηματοποίησε και με αυτή την έννοια δογματοποίησε την κριτική σκέψη του Μάρξ και ούτω καθεξής. Προσωπικά δεν το συμμερίζομαι αυτό. Θεωρώ ότι ο Έγγελς είχε μια εξαιρετικά παραγωγική σκέψη. Καλά, η ευρυμάθειά του είναι τεκμηριωμένη και ιστορικά. Προφανώς δεν είχε την εμβέλεια, ας το πω έτσι, της σκέψης του Μάρξ στην ανάλυση του καπιταλισμού. Είχε όμως έναν τρόπο να συνδέει τη θεωρία με την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα με εξαιρετικά γόνιμο και συστηματικό τρόπο, και αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές και στην περίοδο μετά το θάνατο του Μάρξ. Οι αναλύσεις του για την γερμανική σοσιαλδημοκρατία, για την θεωρία και πράξη της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η θεωρητική του σκέψη στο πεδίο της στρατηγικής και της τακτικής είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και βεβαίως, ο Έγγελς, αυτό μας είναι γνωστό, είχε μια πολύ προχωρημένη γνώση στα πεδία των λεγόμενων θετικών επιστημών. Προσωπικά θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Έγγελς επιχείρησε να προσδώσει μια συνοχή στις μαρξικές επεξεργασίες, και αυτό ήταν ακριβώς ένα στοιχείο που έλειπε στον Μάρξ, ξεκινούσε σχέδια τα οποία δεν ολοκλήρωνε, τα οποία δεν ολοκλήρωνε. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Έγγελς επιχείρησε με πολλές αφορμές να προσδώσει μια μεγαλύτερη συνοχή στις θεωρητικές επεξεργασίες του Μάρξ, κατά τη γνώμη μου είναι στα θετικά του και δεν απέληξε σε αυτό που του κακώς του χρεώνουν, σε μια δογματοποίηση της μαρξικής σκέψης, του μαρξισμού ως δόγματος. Αυτό τελείωσε έτσι επιγραμματικά. Okay. Ο Ανδρέας Λεντάκης είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Τα είπε όλα ο Μάρξ», προφανώς υποστηρίζοντας ότι δεν τα είχε πει όλα, όπως κανείς δεν μπορεί να τα έχει πει όλα. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα κυριότερα σημεία της μαρξικής σκέψης. Καλώς κακώς συμπληρώθηκαν από το θάνατό του μέχρι και σήμερα. Το ένα ερώτημα είναι αυτό, και το άλλο είναι ποια θεωρείς ότι είναι τα αδύναμα σημεία της μαρξικής σκέψης, που οι επεξεργασίες τους μπορεί να είναι ηλιπείς ή δεν θύχτηκαν καθόλου ως στοιχεία της μαρξικής σκέψης, δεν υπάρχουν δηλαδή. Ναι. Ναι. Θα εστιάσω περισσότερο στα αντικείμενα που ασχολούμαι ο ίδιος, δηλαδή στο πεδίο της πολιτικής θεωρίας. Ωραία. Για. Αλέξανδρε, κατέβασε λίγο ακόμα την κάμερα. Ναι, ναι. Γεια σας. Ωραία. Μια χαρά. Θα εστιάσω, λέω, στο πεδίο της πολιτικής θεωρίας, που είναι και ένα πεδίο το οποίο
στο οποίο κινούμαι, με το οποίο ασχολούμαι και μπορώ να έχω σαφέστερη εικόνα σε σχέση με το ερώτημα που έθεσες. Θεωρώ πράγματι ότι το αδύναμο σημείο της μαρξικής σκέψης θα έλεγα ένα ατροφικό σημείο της μαρξικής σκέψης, η οποία αναπτύχθηκε στο πεδίο της κριτικής της πολιτικής οικονομίας κατεξοχήν από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή και χρονικά να το τοποθετήσουμε, από το 1849 που εγκαθίσταται στο Λονδίνο και ιδίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1850 και μετά, ο Μάρξ ασχολείται ιδιαίτερα με την κριτική της πολιτικής οικονομίας και προφανώς δεν αναπτύσσει σε αντίστοιχο βαθμό την κριτική της πολιτικής, την θεωρία της πολιτικής. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Συνδέεται και με το θέμα της μετάβασης που θίξαμε όταν αναφερθήκαμε στην εξουσία του. Και που δεν ανέπτυξε, καταλαβαίνω, είναι ίσως το... Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μάρξ υποτίμησε το πεδίο της πολιτικής. Αλλά σημαίνει ότι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, μέσα στη βάση της κριτικής της πολιτικής οικονομίας την οποία παρήχε, δόθηκε η δυνατότητα στους επιγόνους, ας το πούμε έτσι, στους θεωρητικούς του κομμουνιστικού κινήματος, να αναπτύξουν την πολιτική θεωρία, που ο ίδιος δεν πρόφθασε, δεν μπόρεσε, δεν θέλησε, είχε τις ιεραρχήσεις του, με βάση και την πορεία των πραγμάτων, να αναπτύξει. Αλλά εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο κενό που αφορά την πολιτική θεωρία, που αφορά την κριτική της πολιτικής, την θεωρία του κράτους και ούτω καθεξής. Υπάρχουν οι κατευθύνσεις στη σκέψη του, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα περαιτέρω ανάπτυξης. Υπήρξαν τις επόμενες δεκαετίες κορυφαίοι θεωρητικοί και επαναστάτες, ο Λένιν, ο Τρότσκι, Λούξεμπουργκ. Να αναφέρω κάποια ονόματα, ο Λούκατς, ο Γκράμψη ασφαλώς, οι οποίοι σε αυτό το πεδίο προχώρησαν. Αλλά επειδή μιλούμε για τον ίδιο τον Μάρξ, εκεί πρέπει να το επισημάνει κανείς. Και νομίζω ότι εδώ είναι το πιο κρίσιμο που θα ήθελα να πω. Υπάρχει και ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τον ρόλο της πολιτικής, μάλλον το περιεχόμενο της έννοιας, της λέξης, του όρου πολιτική, στο όλο σώμα της μαρξικής θεωρίας. Ο Μάρξ έδειξε να προσχωρεί στην αντίληψη που διατύπωσε ο Έγγελς επηρεασμένος ο Έγγελς προφανώς από τις θεωρίες του Σεν Σιμών σε αυτό το θέμα, ότι σε μια κομμουνιστική κοινωνία θα περάσουμε από την πολιτική διακυβέρνηση επί των ανθρώπων στην διαχείριση των πραγμάτων. Από την πολιτική διακυβέρνηση των ανθρώπων στην διαχείριση των πραγμάτων και στην διεύθυνση των παραγωγικών διαδικασιών. Έδειξαν ο Μάρξ και ο Έγγελς σαν να ταυτίζουν το τέλος του κράτους με το τέλος της πολιτικής. Αυτό για την αντίληψή τους για τον κομμουνισμό, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά κρίσιμο και να δεχτώ τον όρο, είναι ένα δύναμο σημείο. Γιατί κατά τη γνώμη μου το ίδιο το έργο του Μάρξ
προκαλεί να διακρίνουμε στο πλαίσιο μιας κοινωνίας χωρίς τάξεις και χωρίς κράτος την αναγκαιότητα της πολιτικής. Της πολιτικής πια όχι ως προνομίου μιας μερίδας κοινωνικής, ενός υποκειμένου, μιας γραφειοκρατίας, κάποιων επαγγελματιών της πολιτικής, αλλά της πολιτικής ως λειτουργίας του όλου Δήμου. Εάν μπεις, αν προσχωρήσεις, αν υιοθετήσεις την άποψη ότι ο κομμουνισμός σημαίνει εν τέλει από αυτή την πλευρά το πέρασμα από την διακυβέρνηση επί των ανθρώπων στην διαχείριση πραγμάτων, εκεί κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι σαν να μιλάς για μια ιωνή αυτοματοποίηση των σχέσεων και των μεγάλων ζητημάτων που θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ακόμα και σε μια τέτοια κοινωνία. Σωστά. Θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία ώστε να διαβάσει κανείς την αντίληψη του Μάρξ για τον κομμουνισμό ως μια αντίληψη που χωράει στους κόλπους της την πολιτική και μετά το κράτος. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα. Μια κομμουνιστική κοινωνία, τα μέλη της οποίας πρέπει να κληθούν, γι' αυτό, αυτό σημαίνει αυτοπροσδιορισμός, να αποφασίσουν τι θα παραχθεί, σε ποιο μέτρο και με ποιο τρόπο. Για παράδειγμα, με ποια μορφή ενέργειας. Αυτό ποιος θα το αποφασίσει? Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα της πόλης και ένα ζήτημα πολιτισμού? Αυτό είναι ζήτημα πολιτικό. Δεν είναι ζήτημα κρατικό πια, αλλά είναι ζήτημα πολιτικό. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να διανυθεί ένας μακρύς, αλλά πιστεύω γόνιμος δρόμος για τον ίδιο τον μαρξισμό, που δίνει κάποιες προοπτικές και προσφέρει και κάποιες επαφές με το παρόν. Συνδέει, για παράδειγμα, το οικολογικό ζήτημα, στο παράδειγμα που ανέφερα, με το ζήτημα μιας άλλης κοινωνίας, το ζήτημα του κομμουνισμού. Δεν είναι η κομμουνιστική κοινωνία για τον Μάρξ απλά και μόνο μια κοινωνία όπου αναβλύζουν ανεμπόδιστα οι παραγωγικές δυνάμεις. Είναι ταυτόχρονα μια κοινωνία που τα μέλη της, ο Δήμος της, θα κληθεί να βάλει μέτρο, να ιεραρχήσει ανάγκες, να επιλέξει τρόπους. Άρα θα είναι μια κοινωνία υψηλής πολιτικής και υψηλού πολιτισμού. Ενός πολιτικού πολιτισμού, μιας πολιτιστικής πολιτικής. Πώς να το πω διαφορετικά, για να ξαναγυρίσουμε στο Παρίσι, όπου έλεγα αυτό που τον είχε συναρπάσει, ότι ήταν μια πόλη του πολιτικού και του πολιτισμού. Ωραία. Να σε ρωτήσω, υπάρχει θέμα σε αυτό. Υπάρχει θέμα πάντως σε αυτό. Δηλαδή, δεν τους απασχόλησε προφανώς, γιατί ζούσαν και σε μια άλλη εποχή. Εντάξει, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το θέτεις, είναι ένα ανοιχτό πεδίο για τους σύγχρονους μαρξιστές. Ασφαλώς. Να το ορίσουν και να το διευρύνουν με κάποιο τρόπο. Αρκεί να απαλλαγούμε από αυτή την ουτοπία. Γιατί για μένα είναι ουτοπία αυτό, ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή να ζήσουμε χωρίς πολιτική. Και είναι και μια, σε τελική ανάλυση, αντιδραστική ουτοπία. Ναι, καλά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να σε περάσω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να σου αναφέρω μερικούς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι
και υποστηρίζουν αυτό που θα σου πω, τη σύνδεση ας πούμε, του Μάρξ με το ρομαντικό. Ναι. Για να ξεκινήσω από τους παλιότερους, έχει κάνει αναφορές σε αυτό και έχει ασχοληθεί με αυτό ο Μπένιαμιν, ο Μπλοχ, από τους σύγχρονους, από αυτούς που ξέρω εγώ, έτσι, ο Στέφανος Κωνσάνης. Ο Λέβη. Ο Λέβη, ναι. Υπάρχει στο μυαλό σου, κατά τη γνώμη σου, κάποια σύνδεση του Μάρξ με το ρομαντισμό, αν και ο ίδιος καταλαβαίνω ότι είχε τεθεί εναντίον όλων αυτών. Ναι, αλλά... γιατί, κοίταξε, στο βαθμό που ο ρομαντισμός παραπέμπει σε κάτι που έρχεται από το παρελθόν, από το προβιομηχανικό, ας το πούμε έτσι, παρελθόν, από το προκαπιταλιστικό παρελθόν, από τον κόσμο του μεσαίωνα, έχει ένα στοιχείο αντιδραστικό και εξωπραγματικό τελικά, γιατί ο τροχός της ιστορίας, της ιστορικής κίνησης, δεν γυρνάει προς τα πίσω στον Μάρξ τουλάχιστον. Ναι. Δεν μπορεί να γυρίσει με αυτή την έννοια. Δηλαδή, η αναβίωση της αρχαίας αθηναϊκής πόλης ή της μεσαιωνικής κοινότητας είναι ανέφικτα πράγματα και για τον Μάρξ κάποια από αυτά ήταν και αντιδραστικά. Όμως, στη σκέψη και στο έργο διανοητών όπως αυτή που προανέφερες, εντάξει, με μια συμμετρία βέβαια, γιατί ο Μπλοχ ή ο Μπένιαμιν είναι άλλου βεληνικούς διανοητές, αυτό το οποίο νομίζω επιχειρείται να τονιστεί είναι ακριβώς ότι ο κομμουνισμός δεν μπορεί να είναι μια... Αυτό που έλεγες πριν μάλλον, μια διαχειριστική... Ακριβώς, κατάσταση. Και δεν μπορεί να είναι μια διαχειριστική κατάσταση, λειτουργία της κοινωνίας, και δεν μπορεί να είναι ένα παραπάνω σκαλοπάτι, ας το πούμε έτσι, ένας επόμενος κρίκος στην αλυσίδα της βιομηχανικής καπιταλιστικής πρόοδου. Mm-hmm. Αντίθετα, αυτό που προκύπτει ως αναγκαιότητα σε διάφορα επίπεδα είναι να τεθεί ένα φρένο. Μια αλλαγή πορείας ενδεχομένως σε αυτή τη δυναμική. Είναι αυτό που σου είπα πριν για την έννοια του μέτρου, την αναγκαιότητα του μέτρου, της επαναξιολόγησης των επιλογών και των ιεραρχήσεων που θα έπρεπε να κληθεί μια κομμουνιστική πολιτεία, μια κομμουνιστική κοινότητα, ένας κομμουνιστικός δήμος να θέσει. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναβιώσει μορφές ενός παρελθόντος, μεσαιωνικού ή αρχαιοελληνικού ή δεν ξέρω τι, αλλά σημαίνει ότι θα θράψει κάπου τη γραμμή του τρένου. Okay. Να πάμε τώρα... Αν και... Έχουμε πολύ ακόμη ή κάπου το θα ολοκληρώσουμε. Κάπου θα ολοκληρώσουμε, ναι, αλλά πρέπει να τεθούν κάποια ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα με αφορμή το βιβλίο. Ναι. Είχες πει σε μια διάλεξή σου για τον αναρχισμό και τον μαρξισμό ότι είναι δύσκολο να κριτικάρει κάποιος τον αναρχισμό λόγω της πολυσημείας του. Αν και έχει, όπως είχες πει, κάποιο βαθμό συνοχής, πάντως όχι στο σημείο που το διαθέτουν ο μαρξισμός ή ακόμα και ο διαφωτισμός. Ναι. Θέλω να μου πεις πρώτο γιατί αυτό θεωρείς ότι αποτελεί πρόβλημα και όχι πλούτο. Και δεύτερον, αναφέρθηκες και εσύ πριν σε αυτό που θα σου πω τώρα. Από τον Μάρξ και μετά υπήρχαν διάφοροι που επικαλούνται το έργο του, υπάρχουν μάλλον διάφοροι που επικαλούνται το έργο του και έχουν χτίσει πάνω στο έργο του. Ναι. Δεν αποτελεί και αυτό ένα πολύ πολύσιμο σύνολο. Δηλαδή ο μαρξισμός δεν είναι ένα σύνολο που μπορεί σε κάποιες φάσεις, ας πούμε, θεωρητικών να είναι και αντιθετικοί μεταξύ τους. Γιατί αυτό, πώς να σου το πω, δεν ναι, είναι... Ναι, καταλαβαίνω. Θες να μου πεις. Να σου πω ότι, να διευκρινίσω καταρχήν τι εννοούσα και τι εννοώ και να σου πω και τη γνώμη. Πράγματι, θεωρώ ότι ο αναρχισμός έχει πολύ χαμηλότερο βαθμό συνοχής από τον μαρξισμό. Από την άλλη πλευρά,
πιστεύω ότι όλα τα ρεύματα σκέψης, αλλά και τα κοινωνικά κινήματα χαρακτηρίζονται, αυτά που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην ιστορία, χαρακτηρίζονται από μια εσωτερική πολυμορφία. Ναι. Και από εσωτερικές εντάσεις. Αυτό ισχύει για τον διαφωτισμό, mm-hmm. αυτό ισχύει για τον μαρξισμό, αυτό ισχύει και για τον αναρχισμό. Μόνο που στον αναρχισμό υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος δείκτης απόκλησης, θα έλεγα, ανάμεσα στους θεωρητικούς που χαρακτηρίζονται ως, θεωρούνται οι κατεξοχή, να το πω έτσι, εκπρόσωποι του αναρχισμού. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στον 19ο αιώνα έχουμε τουλάχιστον τρεις εκδοχές αναρχισμού. Έχουμε τον Στίρνερ, έναν έντονο ατομοκρατικό, ας το πούμε έτσι, αναρχισμό. Έχουμε τον Προυντόν. Του λέω τα τρία μεγάλα ονόματα. Έχουμε τον Προυντόν με τον δικό του αναρχισμό. Ας μην τον αξιολογήσω τώρα, ας μην μπω σε κάποιους χαρακτηρισμούς. Τον έχει αξιολογήσει ο Μάρξ, εντάξει. Εντάξει, τον έχει αξιολογήσει ο Μάρξ, αλλά και με τον Μπακούνιν η θεωρία του απέχει παρασάγκες. Και έχουμε και τον Μπακούνιν με έναν, ας το πούμε έτσι, συλλογικό αναρχισμό. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις κορυφαίους του αναρχισμού του 19ου αιώνα, δεν μπορεί να υπάρξει συνοχή. Είναι τρεις ριζικά διαφορετικές αναγνώσεις. Τρία διαφορετικά ρεύματα. Αυτό εννοούσα και αυτό εννοώ όταν λέω, όταν υποστηρίζω ότι είναι δύσκολο κανείς να κριτικάρει τον αναρχισμό λόγω της πολυσημείας του. Μπορεί να ασκήσει κριτική στον αναρχισμό του Μπακούνιν, μπορεί να ασκήσει κριτική στον αναρχισμό του Προυντόν ή του Στίρνερ, αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί η κριτική σου. Στον Μάρξ, στον μαρξισμό, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή ο βαθμός συνοχής ήταν πολύ μεγαλύτερος. Και αυτό διότι είναι δεσπόζουσα, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το ρεύμα, το πολυσχηδές ρεύμα, το εσωτερικά διαφοροποιούμενο και με πολύ μεγάλες εντάσεις ρεύμα, είναι δεσπόζουσα η φυσιογνωμία του Μάρξ. Στον αναρχισμό δεν μπορείς να πεις ποια φυσιογνωμία είναι δεσπόζουσα, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Γι' αυτό και μιλάμε για αναρχισμό και μετά λέμε ο Μπακουνικός, ο Προυντονικός. Ενώ στον Μάρξ, στον μαρξισμό, ήδη εμπεριέχεται και βαραίνει η προσωπικότητα, το έργο του Μάρξ. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, έχω λίγες ερωτήσεις ακόμα. Είναι τρεις πάνω κάτω. Ναι. Στην ίδια εσύ σου νομίζω, νομίζω ότι είναι στην ίδια. Είχες πει ότι οι κυριότερες προσεγγίσεις για τον κομμουνισμό είναι η μαρξική, η μεταμαρξιστική και η αναρχική. Ναι. Και ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των τριών αυτών προσεγγίσεων. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι θα χρησιμεύε σε κάτι αυτό σήμερα. Το πιστεύω ακράδαντα. Και θα σου πω γιατί. Το πιστεύω ακράδαντα διότι τα όποια κινήματα από το 2000 και μετά, ας πούμε, από τα κινήματα της παγκοσμιοποίησης και μέχρι σήμερα, με τα όποια χαρακτηριστικά τους, αναπτύσσονται κάτω από την επίδραση αυτών των τριών, ας το πούμε έτσι, προσεγγίσεων. Με τις πολυσημείες τους. Σωστά. Της μαρξιστικής, της μεταμαρξιστικής και της αναρχικής. Υπάρχει ένα πεδίο, λοιπόν, στο οποίο διασταυρώνονται αυτά τα πολύμορφα ρεύματα. Στην πράξη. Και ως κριτική, το καθένα από την πλευρά του, με την εμβέλειά του και με το στόχο του, στην αστική τάξη πραγμάτων.
ανεξάρτητα από το ποιο ρεύμα εκφράζει τον καθένα μας, είναι σαφές ότι προσωπικά με εκφράζει το μαρξιστικό ρεύμα. Προφανώς, ναι. Με τον τρόπο που το προσλαμβάνει βέβαια ο καθένας γίνεται αυτό. Θεωρώ ότι μία ανταλλαγή επιχειρημάτων που σημαίνει και μία σύγκρουση σε ένα επίπεδο θεωρητικό θα ήταν γόνιμη. Θα ήταν γόνιμη πρώτα-πρώτα για τον ίδιο, για τον καθέναν. Για τον καθένα από αυτά τα ρεύματα να διασταυρώνει τα πειρά του, τα θεωρητικά του πειρά, τα επιχειρήματά του με τους, με τους αντιπάλους του, αλλά και με αυτούς που αγωνίζονται, μάχονται να ηγεμονεύσουν μέσα στα ίδια τα κινήματα. Και νομίζω ότι από αυτόν τον αγώνα, με αυτή την αντιπαράθεση, ο αρχικός στόχος, ο βασικός στόχος της ανατροπής του καπιταλιστικού συστήματος θα είχε να... αυτός ο στόχος θα γίνονταν πιο προσιτός. Ο αγώνας δηλαδή για αυτήν την ανατροπή θα είχε να ωφεληθεί από μια τέτοια συνάντηση, ακόμη και αν θες πολεμική. Αλλά πολεμική σε επίπεδο θεωρητικό. Μέχρι τώρα έχουμε βίους παράλληλους και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, αυτό δείχνει, είναι μία ακόμη ένδειξη της φτώχειας του κινήματος. Okay. Λοιπόν, θέλω να θέσω τώρα την ερώτηση του συντρόφου του Στέλιου. Ναι, ναι. Η οποία έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Μάλλον δύο ερωτήσεις συντρόφου του Στέλιου και μία στο τέλος δική μου. Ναι. Θα σου θέσω το ερώτημα όπως το έγραψε ο Στέλιος. Ναι. Το βιβλίο σου ξεκινά με την πρόσληψη του Μπένιαμιν για την Επανάσταση, όχι ως ατμομηχανή, αλλά ως φρένο. Σε συνδυασμό με τα λόγια του Μάρξ για την αστική τάξη, η οποία μοιάζει με τον μάγο, ο οποίος αδυνατεί πλέον να κυριαρχήσει πάνω στις καταχθόνιες δυνάμεις που ο ίδιος προσκάλεσε, και την αναφορά σου στον πεπερασμένο κομμουνισμό. Στον κομμουνισμό του πεπερασμένου, ναι. Σωστά. Ναι. Πώς προσεγγίζεις το κίνημα για την αποανάπτυξη και τις υποστηρικτικές αυτοσυνεργατικές κολεκτίβες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αναπτύσσονται στα πλαίσια των λεγόμενων κοινών, εντός εισαγωγικών, και της ομότιμης οικονομίας των ανοιχτών κωδίκων. Θα μπορούσε, λέει ο Στέλιος, να γίνει αυτή η υπόθεση ένα έδαφος συνεργασίας μαρξιστών και ελευθεριακών, ώστε από τη μία να αποφευχθεί ο ιδεαλισμός του προυντονισμού που αγνόησε στην Παρισινή Κομμούνα την Κεντρική Τράπεζα, αλλά και ο οικονομισμός του μαρξισμού που αρνείται να δει την υλική βάση, η οποία μπορεί να προκύψει μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις μέσα στο αστικό επικοδόμημα, ώστε να δημιουργηθούν μικρές κοιτίδες εφαρμοσμένου κομμουνισμού μέσα στην καρδιά του καπιταλισμού. Ωραία. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω δύο πράγματα. Το πρώτο νομίζω είναι ήδη σαφές από όσα έχω πει μέχρι τώρα, ότι προφανώς μια μαρξική θεώρηση του κομμουνισμού είναι ασύμβατη με μια θεωρία αυτού του τύπου της ανάπτυξης και της πρόοδου, που διακηρύσσεται στις μέρες μας, και όχι μόνο στις μέρες μας, και τις προηγούμενες δεκαετίες, ακόμη και μέσα στους κόλπους του κομμουνιστικού κινήματος, κάτω από την επίδραση ενός παραγωγισμού, ενός τεχνολογικού δετερμινισμού κλπ. Ναι. Η ανάπτυξη είναι και θέμα ποιοτικό, είναι μόνο θέμα ποσοτικής, ας το πω έτσι, δυναμικής των παραγωγικών δυνάμεων, και από αυτή την άποψη επανέρχομαι στο ζήτημα της σημασίας της πολιτικής και του πολιτισμού για την υπόθεση του κομμουνισμού. Και είναι πολύ σημαντικό να διαπαιδαγωγούμαστε μέσα σε αυτή την προοπτική από τώρα σε μια νέα αντίληψη, σε μια ριζικά διαφορετική αντίληψη για το τι συνιστά ανάπτυξη και μάλιστα παραγωγική ανάπτυξη. Ως εκεί νομίζω ότι συμφωνώ με ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι υποστηρίζει και ο Στέλιος, που δυστυχώς δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να βρεθούμε κάποια στιγμή. Τώρα, το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να θίξω και στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή την κριτική
που έχω αναπτύξει στη θεωρία του Holloway για τον κομμουνισμό. Νομίζω για μένα είναι σαφές ότι δεν μπορούν να υπάρξουν νησίδες κομμουνισμού, μικρές κοιτίδες, όπως αναφέρει ο φίλος, εφαρμοσμένου κομμουνισμού μέσα στην καρδιά του καπιταλισμού. Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Νομίζω ότι ο Στέλιος, ναι, μπορεί να τον ερμηνεύω βέβαια τώρα. Ναι. Μπορεί να έχει ως παράδειγμα, ας πούμε, στο μυαλό του τη, ναι, βιομέ. Τη βιομέ, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποια εγχειρήματα, υπάρχουν κάποια παραδείγματα και μπορεί να υπάρξουν και περισσότερα στο μέλλον. Λέω το πιο εμβληματικό, ας πούμε. Συμφωνώ, αυτό συμφωνώ. Ναι, και είναι σημαντικό. Δεν υποτιμώ τίποτε. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι ως υπόδειγμα, ας το πω έτσι, εξόδου από τον καπιταλισμό, αυτά τα πειράματα και αυτά τα εγχειρήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αντιθέτως, στο μέτρο που επικρατεί μια τέτοια αντίληψη, ηγεμονεύει, δεν λέω ότι συμβαίνει, αλλά στην περίπτωση που θα ηγεμόνευε μια τέτοια αντίληψη, νομίζω ότι θα εγκλώβιζε το όποιο κίνημα σε μια αδιέξοδη πρακτική. Οι βάσεις της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος δεν μπορούν να βληθούν, να χτυπηθούν μέσα από τέτοιες πρακτικές. Αντίθετα, σε βραχύτερο ή σε αργότερο χρόνο, τα πειράματα αυτά, το ένα μετά το άλλο, θα οδηγηθούν στο μαρασμό τους. Δεν βλέπω αυτή τη δυνατότητα. Να σε διακόψω. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, μεν. Διαφωνώ. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτά, τα εντός εισαγωγικών πειράματα, δεν παλεύουν και για κάτι άλλο. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε διαλεκτικοί, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος συμμετέχει στη βιομέ εντός καπιταλιστικού πλαισίου... Αυτό είναι άλλο. Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Ως υπόδειγμα δεν μπορεί να είναι. Ως υπόδειγμα, όχι. Νομίζω ότι δεν το θέτει κανείς ως υπόδειγμα. Όχι. Υπάρχει μια στρατηγική αντίληψη ή μια τακτική, αν θες, αντίληψη. Ο Holloway είναι μια κλασική περίπτωση διανοητή που υποστηρίζει τη δυνατότητα μέσω της διαμόρφωσης νησίδων εντός του καπιταλισμού να διαμορφωθεί μια κομμουνιστική κοινωνία. Χωρίς να καταλάβουμε την εξουσία. Εγώ δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου. Ναι, εντάξει, όχι, απλώς εγώ το... Ναι. Οκ. Εγώ το έχω ότι μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα και άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό. Μπορεί να διαμορφωθούν και να αλλάξουν. Αυτό είναι διαφορετικό, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε κατά τη γνώμη μου σήμερα κατεξοχήν είναι μια εναλλακτική, συνολική, καθολική μετάβαση σε μια κοινωνία μετακαπιταλιστική. Okay. Δεν θα θέσω το δεύτερο ερώτημα του συντρόφου, του Στέλιου, γιατί νομίζω ότι το έχεις απαντήσει πριν. Ναι. Για το ερώτημα του είναι κατά πόσο ενδεχομένως υπάρχει έδαφος τομής μεταξύ των δύο ρευμάτων του μαρξισμού και του αναρχισμού. Νομίζω ότι το απάντησες πριν αυτό. Νομίζω, ναι, και το έχουμε ξανακουβεντιά σε αυτό, ναι. Είναι αναφορά για το διάλογο που μπορεί να γίνει μεταξύ των τριών ρευμάτων. Διάλογος, ναι. Πάντως, θέμα συμμαχίας και συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικό, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει. Ναι, αλλά συγγνώμη που σου το λέω, αλλά νομίζω ότι έτσι ακυρώνεις το διάλογο. Δηλαδή, ένας διάλογος δεν έχει προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Όχι, δεν ακυρώνω το διάλογο. Ο διάλογος μπορεί να δυναμώσει τους φορείς του, χωρίς κατά ανάγκη να τους φέρει σε συνεργασία. Ναι, καλά, σίγουρα. Σίγουρα, όχι κατά ανάγκη. Αλλά η μία ανάγκη δεν αποκλείει την άλλη ανάγκη. Η γνώμη μου είναι ότι ο θεωρητικός διάλογος στην προκειμένη περίπτωση ανάμεσα σε αυτά τα ρεύματα μπορεί να προσφέρει, να δυναμώσει την επιχειρηματολογία του ενός ή του άλλου ή όλων των ρευμάτων, όπως θα το καταλάβει ο καθένας, αλλά αυτό δεν οδηγεί στην, ας το πω έτσι, συνεργασία, την συμμαχία
στη συγκρότηση ενός μπλοκ δυνάμεων επί του πεδίου. Mm-hmm. Για μένα δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Αλλά okay. Αυτό είναι τώρα μια άλλη συζήτηση. Yeah, είναι άλλη ανθρωπολογία του, κατά τη γνώμη του αναρχισμού, άλλη η αντίληψή του για το τι συνιστά κομμουνισμό. Είναι τώρα αν μπούμε σε αυτή την κουβέντα okay. Και αν μιλήσουμε για τους μεταμαρξιστές, επίσης εκεί υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα mm-hmm. στον σύγχρονο, ας το πω έτσι, μαρξισμό και τον μεταμαρξισμό. Όταν λες μεταμαρξιστές, επειδή το ανέφερες... Ενώ Παντιού, Χόλογου που ανέφερα πριν, Νέγκρι ενδεχομένως, μπορούμε πολλά ονόματα να δούμε. Οκ, ωραία. Λοιπόν, να φτάσω τώρα στην τελευταία ερώτηση. Ας φτάσουμε στην τελευταία, ναι, γιατί πράγματι... Δεν πειράζει, το κάναμε λίγο Μπεν-Χουρ, αλλά έχει ενδιαφέρον, δεν είναι... Εντάξει, ό,τι πεις. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, εφόσον οι Μάρξ και Έγγελς προσπάθησαν να συγκροτήσουν μια επιστημονική κριτική του καπιταλισμού, φαντάζομαι ότι με τα ίδια εργαλεία θα είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν κριτική και στο σύγχρονο σώμα του μαρξισμού. Ωραία. Ίσως και σε αυτό που δημιούργησαν ήδη, δεν ξέρω αν είχαν καταλάβει ότι δημιούργησαν ένα θεωρητικό σώμα, αλλά ας μου απαντήσει για το συγκερινό ή από τότε που πέθανε ο Μάρξ μέχρι τώρα. Αν ο ίδιος ο Μάρξ έκανε μια μαρξική κριτική στο σημερινό θεωρητικό και πρακτικό σώμα του μαρξισμού, ώστε να ξεπεράσει αυτό που φαίνεται και να αναδειχθεί αυτό που πραγματικά είναι, ποια πιστεύεις ότι θα ήταν? Τι θα έλεγε ο Μάρξ για το σημερινό μαρξισμό ή από το μαρξισμό από την εποχή που πέθανε μέχρι τώρα? Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα... Ναι, είναι μεταφυσικό εντελώς. Αλλά... Εντάξει. Με αφορμή το ερώτημα... Mm-hmm. Να πούμε το εξής. Να πω μια σκέψη. Ότι η άσκηση της κριτικής πάνω στο ίδιο το σώμα του μαρξισμού για τον Μάρξ, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν αυτονόητη. Mm-hmm. Θα στρεφόταν δηλαδή κριτικά απέναντι και στον ίδιο τον μαρξισμό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και μάλιστα σε όλες τις εκδοχές του μαρξισμού. Mm-hmm. Τώρα, από ποια σκοπιά, σε ποια επιμέρους ζητήματα θα εστίαζε αυτή την κριτική, πώς να πει κανείς. Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά τα μεγάλα κενά, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι στην ανάγνωση της οικονομίας, στην κριτική της πολιτικής οικονομίας. Ίσως το λέω και λόγω της δικής μου, ας το πούμε έτσι, εμπλοκής και οπτικής, αλλά είναι στο τομέα της θεωρίας του κράτους. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν μεγάλα κενά, μεγάλα προβλήματα, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν με σύγχρονους όρους, στη βάση των κατευθύνσεων που έθεσε ο Μάρξ, αλλά και μια σειρά πολύ σημαντικοί μαρξιστές διανοητές. Εδώ θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμη την θεωρητική παραγωγή του Γκράμψη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι άλλο να πω. Okay. Ωραία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία. Χίλια ευχαριστώ. Εγώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και ελπίζω να προσεγγίσαμε κάπως αυτό που ήθελες. Νομίζω ότι έγινε μια ωραία συζήτηση. Από την πλευρά μου δεν το συζητώ, το απείλασα. Εγώ το ίδιο. Όσο και αν είμαστε από απόσταση, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Βρήκαμε τον τρόπο, ναι. Βρήκαμε τον τρόπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.